Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, Πριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλησπέρα σε όλους. Έτσι δεν λέω κόκκινος? Αυτό είναι. Εμίλιος Γαβριλίδης, η ρύθμιση του ήχου κτλ. Κόκκινος είναι καθοδόν. Είναι στις δύσκολες του αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει τα τρεχάματά του, ανθρώπινα, κατανοητά. Οπότε δεν τον κολλάμε σήμερα, δεν τον κολλάμε αύριο. Θα έρθει η ώρα που θα τον κολλήσουμε. Τώρα έχουμε ανακοχή, το κάθαρμα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 4, παρέα. Και θα αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχει Champions League σήμερα. Ο παδί του Παναθηναϊκού μας πήραν τηλέφωνο και μας είπανε: παιδιά, τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό, το προϊόν, πώς θα γίνει κτλ. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για τον Παναθηναϊκό. Ορίστε, καλές πληροφορίες. Ψάχνουνε τον απομηχανής Θεό, ο απομηχανής Θεό ψάχνει τον Τσίπρα, ψάχνουνε να βρουν μια μέσο βέζικη λύση.
όπως αρμόζει σε μια μεγάλη ομάδα, όπως έγινε με τον ΠΑΟΚ, όπως έγινε με τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ έγινε κατά κάποιο τρόπο κατά το ίμιση, καθώς η ΑΕΚ πήγε στην ΓΑΜΑ Εθνική, ανέβηκε δυνατή. Διεκδικεί πρωτάθλημα για σοφιές, τρούλους και ιστορίες. Θα ξεκινήσω με τον Ηρακλή από τα χαμηλά στρώματα και θα πω μια δικαίωση. Δικαίωση, διότι είχα πει πριν από καιρό ότι όταν ο Ηρακλής ξεκίνησε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, στις πρώτες αγωνιστικές είχαμε διακρίνει μια πάρα πολύ καλή με αντιμετώπιση από τη διαιτησία. Χωρίς να ακουστούν πάρα πολλά πράγματα, με την αλλαγή της ΕΠΟ, οι ομάδες οι οποίες παίρνανε τα σφυρίγματα, στην ΑΕ Εθνική δεν έχουμε δει κάτι. Δύο ομάδες ήταν αυτές οι οποίες εγώ διέκρινα ότι πήραν τα καλά τα σφυρίγματα. Η μία ήταν ο Ηρακλής του Ολλανδού του φίλου μου, αρκετά καλά σφυρίγματα, και άλλη ήταν η ομάδα του Μπέου στο Βόλο, όπου εκείνη η ομάδα ως επιτοπλίστων, όχι ως επιτοπλίστων, αν παρατηρήσει κανείς τους διαιτητές που έχουν παίξει αυτή την ομάδα, είναι όλοι Θεσσαλονικής. Ο Μπέος έχει καλή σχέση εδώ με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει καλή σχέση με την ΕΠΟ, ο Βόλος έχει καλή σχέση, ο Μπέος έχει καλή σχέση γενικά με τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στο κομμάτι διαιτησίας έκανε μεγάλα βήματα και αυτό είναι προϊόν του Σαββίδη. Το ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίζεται στο Καραϊσκάκι με τον Απόλλωνα 50-50 είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Μάλλον δεν έχει ξαναγίνει αυτό τα προηγούμενα 150 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι ιστορικό. Είναι ιστορικό γεγονός και πρέπει να το αναδείξουμε. Βέβαια, εμάς τώρα εδώ, επειδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα και επειδή μπορεί να πάρει και κανένα σφύριγμα ή μπορεί να έχει και καθαρά 50-50, θα πούμε έγινε το αυτονόητο. Όχι, δεν έγινε το αυτονόητο. Γιατί όταν 100 χρόνια, εσύ πολεμάς για μια 50-50 διαιτησία και δεν την έχεις ποτέ και την έχεις φέτος, αυτό το 50-50 είναι μεγάλη επιτυχία. Για τον Ηρακλή λοιπόν είχα πει. Κάτσε Γρηγόρη. Για τον Ηρακλή λοιπόν. Να αλλάξουμε λίγο θέση. Να αλλάξουμε θέση. Πάω εγώ αριστερά. Είχες κανένα χορηγό. Πες από ό,τι έχεις να πεις και μετά χορηγούς και τέτοια. Ναι. Έλεγα ότι είχα προβλέψει ότι ο Ηρακλής θα φάει κυνηγητό από τη διαιτησία μετά το πέσιμο που έφαγε ο Σωσίας του Βραζιλιάνου, ο. Πώς το λένε, ο Γραμμένος, από το οπαδικό κίνημα του Ηρακλή. Θα παρεξηγηθεί αυτό που θα πω. Αλλά ο Μιχάλης είναι ωραίο παιδί. Ποιος είναι ο Μιχάλης? Ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος είναι ωραίο παιδί. Ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος μοιάζει με εκείνον που το έφαγε τη γυναίκα ο Λεωνάρντο Ντικάπριο στον Τιτανικό, ρε. Πώς το λέγανε? Όχι. Πώς μοιάζει, πώς. Ωραίος άντρας ήταν εκείνος. Εκείνος ωραίος. Ωραίος. Ελληνικής καταγωγής. Δεν το ξέρω. Ναι, δικό μας. Ρίζα δικιά μας. Εντάξει, ψάχνουμε τώρα ποιος είναι ο δαρμένος και ποιος ο κερατάς. Όχι, λέμε όμως ότι ο Ηρακλής από τη στιγμή που έγινε η μπούκα των αυτονομητών. Η δική σου εκτίμηση. Ήταν η εκτίμησή μου ότι ο Ηρακλής αρχίζει να κλαίει και τώρα. Γενικά, και γενικά σε ξέρω ότι είναι εκδικητικός. Θα σου πω δύο πράγματα. Παρακαλώ, εσύ λες το αντίθετο δηλαδή? Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Ναι. Απλά. Θα πω και βγαίνει ότι... ο Τουτζάρης και λέει και κάνει. Ο Φάνης καλά λέει και. Ο Φάνης και ο Φανουφάνης. Έβαλε κανένα φράγκο ο Φάνης. Έβαλε καμιά μαστίχα ο Φάνης. Υπάρχουν πολλοί που αφιερώνουν χρόνο, χώρο και χρήμα χωρίς ιδιοτέλεια. Έστω για δύο μήνες. Τι χρόνο χρήμα χωρίς χώρο? Χώρο. Χρόνο και χρήμα. Πολύ. Άμα δεν θέλω να του ζαλίζει η γυναίκα τα μέζια σου. Ναι, άλλο. Πάει στο καφενείο 5 ώρες, αράζει ένα σταυροπόδι, μου διάζει το ποδάρι. Άλλο θέλω. Μου διάζει η φτέρνα και τα δάχτυλα, σηκώνεσαι πάνω, κουτσένεις θα πούμε. Ναι. Ο Τάσος ο Κατσαμπής. Ο Τάσος. Εντάξει. Ναι. Αυτό το οποίο προσφέρει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τι προσφέρει ο Κατσαμπής? Εσύ πες δεν προσφέρει τίποτα. Εσύ πες μου τι προσφέρει. Είναι εκεί ο Κατσαμπής. Καταρχήν έχει αναλάβει όλη την οργάνωση. Ποια οργάνωση, τι είναι, κέτερινγκ είναι, τι οργάνωση έχει κάνει? Τώρα μιλάμε σοβαρά. Οργάνωση την έχει αναλάβει ο Ολλανδός. Τι οργάνωση έχει αναλάβει? Ο Ολλανδός είναι ο πρόεδρος της όλης. Βρε Ολλανδός είναι ψυχή. Ποιος Κατσαμπής και του Τζιάρη με λες τώρα. Ο Ολλανδός. Άμα δεν ήταν ο Ολλανδός, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή θα ήταν. Δεν μειώνει η προσφορά του Νίκου του Ολλανδού. Τι κάνει δηλαδή, βάζει λεφτά ο Κατσαμπής από την τσέπη? Ο Τουτζιάρης βάζει λεφτά από την τσέπη. Όλο το τρέξιμο που έκανε να μαζέψει, να βρει τους παίκτες, να συμφωνήσει, να κάνει. Ναι, και τι. Για να έρθουν στον Ηρακλή. Κάνει ιδιωτελώς το έκανε δηλαδή. Κάνει ιδιωτελώς. 100%. 100%. Εντάξει, αφού το λες εσύ, λοιπόν, εσύ κάτι ξέρεις παραπάνω να πούμε. Το γνωρίζω μια ζωή. Εγώ δεν θα ήμουν καθόλου ανιδιωτελής. Το γνωρίζω μια ζωή. Ξέρω ότι το έκανε. Εντάξει, ρε Γρηγόρη. Πόσο κοστίζει ένας παίκτης? Καταρχήν, υπάρχει μια βλακεία που λες και πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Τι βλακεία? Άντε, τη λες εσύ και καλά κάνεις και τη λες για να πικάρεις. Ναι, ναι. Ο Ηρακλής δεν έχει πάρει δανεικούς από κανέναν. Δεν έχει πάρει? Δανεικούς από καμιά ομάδα. Από τη Δόξα Δράμας δεν έχει πάρει δανεικούς. Δεν μπορεί να βγάλει τον Πύρο. Βγάλει τον Πύρο. Σε προκαλώ εσένα, βγάλει τον. Πού το ξέρω τον Πύρο? Δεν μπορεί ομάδα. Ναι. Η οποία αγωνίζει σε επαγγελματική κατηγορία να δανείσει σε ομάδα που αγωνίζει. Δεν είναι δανεικός. Πληρώνει ο άνθρωπος αυτό. Δεν τους πληρώνει. Ποιος τους πληρώνει? Ο Ηρακλής τους πληρώνει. Ποιος δίνει τα λεφτά δηλαδή?
Ο κόσμος. Ο κόσμος. Ναι. Πόσα λεφτά μάζεψε ο κόσμος. 700 εισιτήρια. Έγινε ισολογισμός. Είπανε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε. Άσε ρε κάποιοι άνθρωποι. Ονόματα και επίθετα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό θα υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι. Προς τι το μίσος και ο αλληλός παραγμός. Ναι. Έχει βγει ισολογισμός. Ναι. Τα είπανε ξεκάθαρα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Διαφάνεια. Ποιος έβαλε λεφτά. Και είπαν αυτά τα λεφτά. Αυτά και αυτά. Ποιος τα έβαλε. Ρώτα τον... Εγώ λέω τα βάλω πίσω. Ρώτα τον Νίκο Βαφιάδη, κανένα. Ποιο Βαφιάδη και Μαφιάδη. Άσε με τώρα. Παρακάτω. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Ναι. Αυτό που λες. Βράσε τώρα τώρα. Σε κυνηγάει η διαιτησία τώρα. Από το ένα στο άλλο πας. Ναι. Λοιπόν, πάμε για τη διαιτησία. Πάμε για τη διαιτησία. Εσύ λες. Ναι. Έλεγες πριν ξεκινήσει. Έλεγα όταν μετά αυτή την μπούκα. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έλεγες ότι αυτό είναι μια επικοινωνιακή κίνηση. Ποια. Το ότι ο Ηρακλής δεν συμμετείχε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Η οποία θα εκπέσει το συντομότερο. Γιατί δεν θα έχει βαθμούς και τα λοιπά και τα ναι, λοιπά. Ναι, έτσι έλεγα. Λοιπόν. Όπως ήρθε ο Μπύρος, σου έδωσε 7 πέντε. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Τελείωσε. Δεν έδωσε ο Μπύρος. Δεν. Γιατί να μην πω το διαφορετικό. Ήθελα να ξεφορτωθεί ο Μπύρος παίκτες και τους πούλησε στον Ηρακλή. Σου λέω ούτε μια φορά. Μα δεν πούλησε, εννοείται. Δεν πούλησε, τους έδωσε. Δεν τους πλήρωσε όμως. Τους έδωσε. Ναι, τους πληρώνει ο Ηρακλής όμως. Ποιος Ηρακλής. Ο Ηρακλής πληρώνει. Από πού βρήκε λεφτά, ρε. Νομικά δεν μπορεί να βρει. Βράστα νομικά. Υπάρχει από πίσω νομικά. Δεν υπάρχει από πίσω. Α, νομικά. Όχι, μπορείτε. Νομικά. Μα νομικά και νομικά. Δεν μπορεί να δανείσει η ομάδα σε αυτήν την κατηγορία. Βρε άλλο το δεν μπορεί. Ναι. Τους έδωσε τα λεφτά ο Μπύρος. Πώς θα γίνει. Εσύ πες ότι ο Ηρακλής έχει λεφτά να πληρώσει. Εγώ λέω ότι ο Ηρακλής έκανε πολλά. Ναι. Ποιος έχει, ποιος δίνει λεφτά. Ο Τουτζιάρης λες δεν δίνει. Ο Κετσιαμπής δεν κόσμος δίνει. Δε φίλε. Ο κόσμος. Τα 700 διαρκείας. Τα όσα διαρκείας. Πόσα τα όσα εισιτήρια. Πόσα είναι τα 700 διαρκείας. Υπάρχουν στον ισολογισμό. Βράστο λες να ψάξουμε να το βρούμε. Πόσο είναι με. Πάνω από 10.000 ευρώ. Ρε είπανε ποιο είναι το budget, νούμερα έχουν συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Πόσο είναι το budget. Περίμενα να στο πω εδώ. Να ανοίξω το site, να το διαβάσω. Από το site θα με το διαβάσει. Άσε να πάει στο διάλογο. Πρέπει να το ξέρω απ' έξω. Πάνε τώρα για τη διατησία θα μου πει. Όχι, ρε παιδάκι μου, εσύ σαν Ηρακλή έπρεπε να είσαι υποχρεωμένο. Δεν είσαι υποχρεωμένο και έχει τρεχάματα. Λοιπόν, τώρα σε κυνηγάει ο γραμμένο. Η διατησία με τον Λαγκαδά. Με τον Λαγκαδά. Όταν εγώ φώναζα για τις αδερφές τι αδερφές, τι σε έκανε η διαιτησία. Εγώ γιατί φώναζα, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Εσύ με έλεγες ότι το κάνεις για να δημιουργήσεις. Όχι! Ναι. Σου λέω ξέρω γιατί φωνάζω. Ναι. Τι σε έκανε. Και γελούσες. Ποιες φάσεις. Γιατί από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ, ούτε δύο φάσεις δεν είναι. Μία αποβολή. Ποια αποβολή. Μία αποβολή. Ότι. Και ούτε μία κίτρινη. Ναι. Ανέχτηκε το σκληρό μαρκάρισμα. Ναι. Των παικτών του. Και ο Άρης πήγε στα τρίκαλα σκληρό μαρκάρισμα, πλακώθηκε στις κλωτσιές, κέρδισε ένα 0. Θέλεις αλήθεια, τι θα. Σας πλακώσει στις κλωτσιές όλα καλά. Τι λέρε, και εσείς τι είστε, μπέμπιδες. Είπα εγώ, μ' άκουσα να γκρινιάζω. Ναι. Μ' άκουσα να γκρινιάζω, είμαι ναι. Σαφής. Τα είπα όλα όπως είναι. Και... Να το τα λέει, λάβαμε το μήνυμα κύριε Γραμμένο. Σας την πέσαμε και μας την κάνετε. Κάνουν, λογικό ναι. Δεν είναι να συγκυνηγήσει ο Γραμμένος. Κάνει... Και αν πήρε και καμιά εντολή που κάνανε οι Βάνα από πάνω σκίς τους, τι άσε κάνει. Το άσε πετάξουν και έξω με τις κλωτσιές τώρα που θα κάνει τη νέα τούμπα ο Κοντός. Θα φανεί. Ποια η φανή. Θα φανεί. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Άντε άλλο, άλλα θέματα. Πάει ο Ηρακλής. Άλλα θα θέματα είπα. Λοιπόν, ναι. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης. Οι οποίοι αφήν. Αφή. Αδερφοί είναι, Κωνσταντινίδη δύο είναι. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Αυτό είναι. Οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή. Ο Δήμος δεν τους ψάχνει, ο Δήμος. Όπου μοιάζει με τον Μπένι Χιλ. Ναι, πες εκεί πέρα πώς θα πάει. Έρχεται να το πάρει τα μάξι, δηλαδή. Χίλια, ναι. Χίλια ένα τώρα. Το ξέρω, ναι. Για να σε κάνω να ξεχαστεί. Ναι, αλλά όχι την ώρα του χορηγού. Ναι, εντάξει. Τα λέω και απ' έξω και τα λέω για να ξεχαστεί, ρε βλάκα. Καλά κάνει. Για να ξεχάσει το πρόβλημά σου. Τρεις ώρες θα φύγω. Να φύγει και ό,τι ώρα γουστάρει, όπως λέω. Πάνε όλα καλά και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά τι σημαίνει, δηλαδή. Λοιπόν. Περισσότερα για οριστική διαγραφή στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Τελείωσε. Υπενθυμίζω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία με προσφέρει και αυτή την εβδομάδα κάτι πολύ σημαντικό και πιο συγκεκριμένα το Hyundai i20 με 10.590 ευρώ. Συνεχίζω εγώ τώρα. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το ΑΛΦΑΚΤΕΟ. Μου ήρθε ένα μήνυμα. Λέω. Ναι. Συνολικό budget 147.000 ευρώ. Ναι. Έχουμε καταβάλει 18.000 ευρώ στους παίκτες στο MB για το μήνα Οκτώβριο. Ενέργεια. Το τεχνικό team, όλο το επτάμινο μας στοιχίζει 15.000 ευρώ. Το ιατρικό team 10.000 ευρώ. Ναι. Ο φρετητής 5.000 ευρώ. Τα ξενοδοχεία για τους παίκτες 12.000 ευρώ. Και ήδη έχουμε καταβάλει τα 5. Έχουμε και έξοδα 16.500 ευρώ για ενίκεια για τα διαμέρισμα των παικτών. Το σύνολο των οριστικών ομάδων ανέρχεται σε 147.000 ευρώ. Εδρο. Έχουμε διαθέσει 703 διαρκείας με το συντριπτικό ποσοστό του να αφορά την αυτόνομη θύρα 10. Τα έσοδα από τα διαρκείας ανέρχονται στις 59.000 ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τα εισιτήρια στο έδρα αγώνα ανέρχονται στις 11.500 ευρώ.
3.500 ευρώ έχουν έρθει από δωρέσαιρα κλειδιών. Μα με ρώτησες, τα λέω. Δωρέσαιρα πόσα? Ναι. Πόσα? 3.500 ευρώ. Ναι. 1.500 ευρώ από χορηγίες και αναμένουμε άλλα 6.500 ευρώ. Δωρεά είναι τα 3.500 ευρώ. Μήπως του Κούλαλη είναι αυτά. 3.500 ευρώ έδωσε ο Κούλαλης, ιδανικά και αγύριστα που πήραν από τον Αντώνη Κούλαλη. Για να μπορέσουν να πάει ο Ηρακλής στην Τρίπολη. Θα τα γυρίσουν ποτέ, ρωτάει ένας φίλος. Μου φαίνεται ο Κούλαλης, μέσα στείλε μήνυμα. Πότε έγινε αυτό? Κούλαλη, έλα! Έλα, άλλα πότε θέματα. Έλα, πάμε παρακάτω. Πότε έγινε αυτό? Υπάρχει διαβάνεια. Απόλυτη. Ναι, εντάξει. Ποιος τα κάνει αυτά? Πώς που? Ποιος τα κάνει? Βρε, αν δεν ήταν Ολλανδός, αυτό σου λέω. Ποιος Τουτζιάρης και ποιος Κατσιαμπής τώρα. Okay. Και ποιος Ποντίκης και ποιος Γατίδης τώρα. Άσε με έτσι. Η ψυχή όλη εκεί είναι Ολλανδός. Τελείωσε. Ο Νίκος. Είναι ένα παλικάρι το οποίο προς τιμήν του έχει αφιερώσει πάρα πολύ. Τελείωσε, αφιερώσει τη ζωή του. Λοιπόν. Τελείωσε, δεν πάω να τον πω κουβέντα. Γιατί είπα ότι μπορεί να. Οι άλλοι τώρα εκεί όλο και κάτι θα έχουν. Οι υπόλοιποι όλοι. Ναι, εντάξει, έχουν γνώση. Γνώση. Ναι. Εγώ και εσύ είμαστε να παίξουμε. Όπως και ο Νίκος να παίξουν. Οι άλλοι έχουν γνώση στο αντικειμένο. Ναι. Έχουν βιώσει τα πάντα και άλλο να διοικεί. Δηλαδή, εγώ λέω λεφτά, ρε, ποιος έχει δώσει. Είναι εύκολο να με βάλεις εμένα εκεί και να πω κάνε εσύ αυτό, κάνε εσύ εκείνο. Εσύ, εσύ δεν είπα. Ναι, αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να έχεις εξειδίκευση και γνωριμίες να πεις θέλω παίκτες. Ναι. Πού να τους βρω, όπως βλέπεις. Τώρα με τη διαιτησία τι θα γίνει? Με τη διαιτησία είναι ένα θέμα το οποίο αν σε απασχολεί τόσο πολύ θα λυθεί σύντομα. Θα λυθεί. Εσύ βλέπεις το ποτήρι πάντα μισοάδιο. Άδιο. Σπασμένο. Λοιπόν, η λογική η δική μου είναι μία. Ναι. Οι χαρές της ζωής είναι πολύ λιγότερες από τις λύπες. Έμπραπτη. Είναι 95 λύπες, 5 χαρές. Ψόφατο. Είναι πολύ λογικό να ποντάρεις και να λες ότι και αυτό στραβά θα πάει. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Ηρακλής θα παίξει στα μπαράς, γιατί καλή ομάδα έχει. Ναι. Παρά τις ατυχίες των τραυματισμών και τα όσα έχουν γίνει, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα και συμβάλλει. Με τον ντου που έγινε εκεί πέρα, σε τρομάζει εκεί ο γραμμένος ο Βραζιλιάνος ο Σωσίας εκεί που έδωσε το διαιτητή, να πούμε. Αυτό σε λέω. Ο ρόλος του Λαγκαδά δεν είναι καλός. Ο ρόλος του Λαγκαδά δεν είναι καλός. Τέλειωσε. Πάει. Εντάξει. Ήθελε να φάει λάχανο τον Ηρακλή. Ναι. Γιατί? Ο Λαγκαδάς δεν πέφτει, δεν ανεβαίνει. Ναι. Είναι ρυθμιστικός ο ρόλος. Ωραία. Δεν γουστάρει τον Ηρακλή. Α, τον κέρδισε, δεν λεφτά να κάνει. Μαγκιά του, ρε φίλε. Τι σε κάρβο. Μαγκιά του. Α, πήγαινε ο Ολλανδός με τα γλυκά. Είναι μαγκιά του. Δεν άνοιξε τα πόδια για να χάσει. Ναι. Έπαιξε για να κερδίσει. Μπράβο του. Τέλειωσε. Μπράβο του. Εγώ δεν θυμόμαι τον Λαγκαδά. Με το διαιτητή που δεν ήταν στην αποβολή και αν έχει πληροφορίες. Ο διαιτητής μπορεί να πήρε εντολές. Και είπε ο Τουτζιάρης ότι εγώ το μιλούσα και αυτός κοιτούσε τον ουρανό. Και ποιος είναι ο Τουτζιάρης δηλαδή? Ποιος είναι ο Φαν Μπάστεν είναι? Εσύ ποιος είσαι, ρε φίλε? Δηλαδή, ο μίλησε το διαιτητή. Και τι θέλει να το κάνει? Να πάρει κάμψεις δηλαδή ο διαιτητής? Εγώ τι θέλει να κάνει? Κωνσταντινέα. Τι έπρεπε να το προσκυνήσει δηλαδή? Πέτυχα τον Κωνσταντινέα. Ο Τουτζιάρης είναι, εντάξει. Πέτυχα τον Κωνσταντινέα. Πήρε κανένα τίτλο Τουτζιάρης δηλαδή? Πέτυχα εδώ. Καλός παίκτης ήταν, μάλιστα. Του κοιτούσε, λέει, τον ουρανό. Και μιλούσε, έκανε και το φύγει από εδώ, ρε κολόγαφρο το λόγο. Άντε τώρα με μας έκανε εκεί με το πράγμα, αγόρι μου. Μου φτάει από το χέρι μου, λέει, να σου πω. Έχεις δίκιο, λέει, αλλά δεν ξέρεις κάτι. Λέω τι. Με όλους τους παίκτες, με αυτόν τον τρόπο μιλούσα. Ρώτα και αν σου πούνε ότι δεν μιλούσα έτσι, χρέωσέ με. Άλλο θέμα. Γιατί τον. Κόψτο, κόψτο. Πάει. Όχι, σου λέω ένα πράγμα. Ναι. Υπάρχουν κάποιες. Καθαρά και εξάστερα. Τελείωσε. Λοιπόν. Όταν ο διαιτητής κοιτάει, και εγώ τον έβρισα και μου λέει: όχι, δεν είναι έτσι, γιατί έτσι μίλησα με όλους. Ούτε ποιος εσύ που θα μου πεις έτσι, μπράβο του. Άλλα θέματα. Πάει. Champions League σήμερα. Αφού περάσανε οι περισσότεροι, τι Champions League. Εδώ σε θέλω. Τι Champions League. Πες ποιοι περάσανε. Να πω ποιοι περάσανε. Περάσανε, μεγάλες ομάδες περάσανε όλες. Έμεινε καμιά που είναι σε αμφισβήτηση. Τι Champions League. Και ο Ολυμπιακός θα παίξει, αγκαρία μάτσα θα δούμε. Αν θα δούμε, εγώ θα κάνω μαρμίτα σήμερα. Εδώ σε θέλω. 8.30 ώρα. Καλά θα κάνεις. Σε ρωτάω κάτι βασικό. Ρώταμε. Ο Ολυμπιακός πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι με την Γιουβέντους? Όχι. Υπάρχει έστω και ένας που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι με την Γιουβέντους? Όχι. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη μαγιά που μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός? Ο Ολυμπιακός δεν περνάει πουθενά. Να χάσει με 1-0. Όχι. Ναι. Μεγαλύτερη μαγιά είναι να κάνει νίκη με την Γιουβέντους, ναι. Να παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Ναι. Γιατί αυτομάτως. Την βγάζει έξω. Εννοείται, την πετάει έξω. Τελείως. Αυτομάτως μπορεί και να μην την πετάξει έξω. Γιατί άμα χάσει και η Sporting, περνάει η Juventus. Κόκκινε, δηλαδή, με το Champions League περιμένω τα knockout και να τελειώνει αυτό. Δεν το ποια μπορώ. Θεωρείς την καλύτερη ομάδα του Champions League από αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα? Τη City. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης γενικότερα σε πορεία. Ναι. Αν και τώρα είδα τα δύο τελευταία μπάτς της και έχει ρίξει βιολογία. Βγάζει κούραση. Ναι, βγάζει ρυθμούς κακούς, βγάζει μεγάλη κατοχή με μικρή πάσα κτλ. Αν θες να βρεις κούραση, ναι. Είναι στην Tottenham. Ναι. Επειδή εμένα μου άρεσε να βλέπω τη City, πιο πολύ ας πούμε το γυρίζω στη City. Κατάλαβες? Και ναι. Εμένα μου άρεσε. Θέλω γιατί να βλέπω, ναι. Ο Γκουαρδιόλα ήταν ένα στοίχημα. Πάνω που απομυθοποιήθηκε, ναι.
κάνει φέτος κάτι διαφορετικό. Εκτός από τα δύο τελευταία παιχνίδια που μας δείχνει ότι το αυτό γύρισε πάλι στη μικρή την πάσα κτλ. Είναι. Ξέρεις τι τόσο είναι το Γκουαρδιόλα. Το κάνει. Ναι. Ηθελημένα αυτό το πράγμα. Αναρρίξει ρυθμό και το να κάνει ηθελημένα και να φουλάρει μετά. Μπορεί. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί. Αυτά αυτό... παίζουν με τους γυμναστές και γιατί τους... πρόσεχε. Ναι. Όταν ξεκίνησε η City, μου θύμισε την περσινή City. Ναι. Που πήγανε με φούλ ρυθμούς. 180 χιλιόμετρα. Έκανε μια κίνηση, κίνηση. Η οποία με προβλημάτισε πάρα πολύ. Ποια είναι η κίνηση. Σε ποιο παιχνίδι την έκανε. Με την Νάπολη. Μπήκε στο φουλάρισε. Στο πρώτο 30 λεπτό. Φουλάρισε. Για να τη βάλει 5 γκολ. Δεν τα, έτσι ναι. έπεσε. Ναι, και μετά... Μόλις είδε ότι τον είδε, πίσω λέει. Αυτό δείχνει άνθρωπο ο οποίο. Έχει ρίξει νερό στο είναι ευλο... δευτερόλεπτα. Εμίλια, 10 δευτερόλεπτα. Γιατί είναι παιδί της Μπαρτσελόνα. Η ευλογία της City είναι ότι έχει και, νερό και στην κακή του ημέρα η πίσω γραμμή της Ιρουφιάνα σκοράρει. Και ο Τιμέντι, πώς το λένε, ο Στόπερ και οι άλλοι από πίσω. Ναι. Εχθές δεν έπαιζε ο Φερναντίνιο προχθές. Έπαιζε άλλο κόφτη. Γενικά βλέπει ότι ναι. καταρχήν. Κάνει και ένα ψηλό. Όλοι ξέρουν μπάλα. Κάνει ψηλό ρωτέισον. Όλοι ξέρουν μπάλα. Θα μας δει αυτός εδώ. Ξέρει καράτε. Πάμε διάλειμμα. Αυτό ξέρει βαράτε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να το βαρέσουμε. Αν και έβαλες κομματάρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος Περκανής, αδελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Αρηγωνία. Μπορείτε να πάτε εκεί να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27, προκειμένου να σας ανοίξει αν κλειδωθείτε έξω στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, οποιοδήποτε πρόβλημα και αν υπάρχει, για να σας το δώσει λύση είναι ο Κλειδαράς στο 85 27 27. Λοιπόν, είδα την εκπομπή σου χτες. Αρκετή ωρίτσα. Να αλλάξει λίγο την κόμη σου. Κόμη τη έμπειρη. Μ' άρεσε το look, φτιάξε το λίγο. Θέλει λίγο πιο. Τι λίγο, πολύ θέλει πιο. Θέλει καταρχήν πιο show. Θέλει καλύτερε μικρόφωνα. Θέλει καλύτερη αυτή. Εντάξει. Κοίταξε, Γρηγόρη, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι η επόμενη γενιά από εμά, όσοι είναι καλοί στο ίντερνετ, έχουν χτυπήματα, θα έχουν και λεφτά. Πάει να διαλύσει τηλεόραση, πάει να μπει η ζωή στο Web TV. Γιατί. Όχι, η τηλεόραση δεν διαλύσει. Δεν διαλύσει. Όχι. Όχι. Αυτό που διέλυσε ναι, ήδη είναι όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή. Ο έντυπος τύπος. Δεν υπάρχει. Πέθανε. Μετά από εκεί θα έρθει και η τηλεόραση. Όχι. Ρε Γρηγόρη. Δύο πράγματα. Εσύ είμαστε τώρα σε μια μέση ηλικία. Πρόσεξε. Λέω όταν για την κόρη μου, τα παιδιά 20 χρονών, 15, 18. Η κόρη μου το Μάρτιο κλείνει τα 13. Πρόσεξε τώρα. Αυτοί όλοι. Είναι με ένα κινητό. Εγώ, ας πούμε, η κόρη μου στο σπίτι δεν βλέπει τηλεόραση. Είναι με το κινητό. Είναι με το λάπτοπ. Και τα άλλα τα παιδάκια. Και τα άλλα 17 χρόνια. Αυτό το εξηγώ σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Γιατί κάνεις απάνω το δάχτυλο. Λέω το Θεό, γιατί δεν ακούνε. Απάνω είναι ο Ανδρώνης. Γιατί κάνεις το δάχτυλο απάνω. Όχι, δεν μιλάω για τον Παύλο. Γιατί το δάχτυλο το. Ναι. Όχι, λέω. Ναι. Θεέ μου δεν ακούνε. Με το Θεό μιλάγε. Σωστό, ναι. Ναι. Δυστυχώς, τι. Η είδηση η οποία παράγει η εφημερίδα είναι βαγιάτικη. Ναι. Δηλαδή, οπότε, ναι. Κάτι που γράφει τώρα ναι. έχει γίνει χθες. Πάει τελείως. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ταχύτητα, ναι, ναι, και ναι. όλα τα κινητά έχουν ενημέρωση, έχουν χιλιά δυο και την παρέχουν εντελώς δωρεάν, ναι. είναι λογικό ο κόσμος να μην πήγαινε να αγοράσει εφημερίδα. Σωστό. Λοιπόν, σε μεγάλες αγορές όπως είναι της Αμερικής, της Γαλλίας, των κρατών, κρατιούνται. Εδώ. Τελείως. Δηλαδή έβλεπα. Τι πρέπει να κάνουν τώρα. Η μεγαλύτερη πολιτική εφημερίδα πριν από ένα χρόνο που πήρε 152.000 φύλλα κάθε Κυριακή. Ποια ήταν αυτή. Το πρώτο θέμα. Τώρα που λέει 50. Το πρώτο θέμα. Ναι. Ναι. Ποιος το έχει αυτό. Ο Θέμος. Ο Θέμος. Δεν με ενδιαφέρει, δεν του κάνουμε διαφορά. Α, όχι, εντάξει, ναι. Τι πτώση έχουνε. Πλέον εμείς είμαστε μιλιούνια. Ναι. Τάδε εφημερίδα, δεν του κάνουμε διαφήμιση, τάδε ομάδα. 1500 φύλλα σε όλη την Ελλάδα. Πού είναι ο κόσμος. Η τηλεόραση γιατί να μην πάει κατά δυο. Η τηλεόραση. Ναι, γιατί. Δεν μπορεί να σβήσει. Γιατί. Γιατί η τηλεόραση καταρχήν έχει την ταχύτητα του ίντερνετ, του διαδικτύου. Ναι, ναι. Και είναι ένα μέσο το οποίο. Έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει τον ακροατή. Μάλιστα, τηλεθέτης. Λοιπόν, η τηλεόραση ίσως έχει χάσει στο κομμάτι ποιότητας. Προπαγάνδας. Ναι, δηλαδή, ναι. Η νέα γενιά ναι. δεν τρώει παπά από τη τηλεόραση. Μπράβο, σωστό. Δηλαδή έλεγε κάποτε κάποιος. Οι δημοσιογράφοι πλέον δεν είναι η στάρ που ήταν πριν από 20 χρόνια. Είναι κατάπτυστοι, να πούμε. Θα σου πω. Στη φάπα, να πούμε. Απομυθοποιήθηκαν. Έγινα και. Δηλαδή, αν πάει έξω να πιει ένα καφέ ο Ευαγγελάτος πριν 20 χρόνια, θα ήταν Θεός. Σήμερα θα μπορεί να το πετάξει κανένα γιαούρτι, να πούμε. Παράδειγμα. Ή τον άλλο τον Χατζηνικολάου που έχει όψει νεκρού. Σαν το νεκρό είναι. Δηλαδή, ο νεκρός στην κάσα περισσότερου μορφασμού κάνει από ότι ο Χατζηνικολάου στο γυαλί. Τι πράγμα είναι αυτό, τι κρυόπλασμα είναι αυτό. Συνέχισε τώρα, λέγε.
Τι κρύο άντρα είναι αυτό. Τι. Εσύ είσαι που είσαι bisexual, ξέρω να το κρίνει καλύτερα. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν είμαι bisexual. Δεν τρελώσει. Αυτό, άμα το βρει στον δρόμο, ούτε σε κοιτάξει. Άλλο θέλω να σου πω. Κάποτε το... Ούτε θα σε κοιτάξει. Κάποτε του κοιτούσα. Θα σε περάσει. Κάποτε. Σα σκουπίδι να πούμε. Αχ, Θεούλη μου. Αχ, Θεέ μου, ναι. Κάποτε του κοιτούσαν αυτού του ανθρώπου με θαυμασμό. Αυτό, θαυμασμό. Ναι. Ωραία. Λέω ένα παράδειγμα. Μη. Για να μην μας χρεώσουν. Όχι, κόκκινε. Ξέρω τι λέω. Όχι, ο Χατζη Νικολάου. Ξέρω τι λέω. Η τρέμει. Ναι. Πω, τι ποράπτω. Άντε πάλι. Είπε, λέει, ότι θα. Εκ του πονηρού το κάνεις τώρα αυτό. Τι είπε ο κόκκινος, θα το πω. Όχι, ρε κόκκινε. Όχι, ρε κόκκινε. Για να μην μας μην χρεώσουν. Το πας 20 λεπτά. Σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να πει ο κόσμος τους δεν γουστάρει. Αύριο η Ελλάδα δεν χρωστάει. Δεν το πιστεύανε. Ναι. Το πιστεύανε. Μην το πα ένα τέταρτο. Αφού το είπε ο Χατζη Νικολάου. Τελείωσε. Αφού το είπε. Δεν χρωστάμε. Τελείωσε. Θα τώρα. Τώρα. Βλέπεις ότι επηρεάζονται πάρα πολλά πράγματα μέσα από τα social media. Ναι. Μέσα από τα διάφορα blog μας. Βέβαια εκεί υπάρχει και μια ασυδοσία. Είδες την εκπομπή ρε Κόκκινα, από εκεί ξεκίνησε να φας το μισάωρο. Τι έγινε με την εκπομπή, σ' άρεσε? Ένοχος και ο κύριος Πετρουλάκης, ένοχος και ο κύριος Κόρδας. Τι περίμενες να αθωωθούνε? Τι? γιατί να μην αθωωθούν? Στημένο θα ήταν. Όχι, γιατί. Θα ήταν στημένο. Ποιο στημένο από αυτού που 78% κυρίες και κύριοι και 66% ο Κουκουβάγια. Μόνο 78%? Ναι, μόνο 78%. Το υπόλοιπο 22% ψηφίζει. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Δράμα. Γιατί. Δράμα. Τέλος πάντων. Άκουγα πριν και ειλικρινά μου έφυγε το τιμόνι από τα χέρια. Τι είπε ο Μπέος, ρε φίλε. Τι είπε ο Μπέος. Τι είπε ο Μπέος. Στον Μπούζο, τι είπε. Λέει την υπεράσπιση λέει, του Κυρτζίκη. Ναι. Την έχουν χρεώσει την ΕΠΟ και την πληρώνει κανονικά. Ναι. Για κάτι το οποίο κατηγορείται. Ναι. Και ρωτάω τώρα. Στάσου, γιατί να μην το πέρα, γιατί τι τον πειράζει τον Μπέο. Δηλαδή ο Μπέος. Ο Κυρτζίκης τον κυνηγάνε για την υπόθεση της κάρτας υγείας. Ωραία. Ως πρόεδρος στην ΕΠΟ. Τη στιγμή που ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ναι, άρα θα χρεώσει στην ΕΠΟ. Κρίνεται το άτομο. Ναι. Όχι, κρίνεται ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κύριε Μπέο. Λάθος. Μα δεν είναι πλέον πρόεδρος της ΕΠΟ. Ήτανε. Ήτανε. Λοιπόν. Και βάζει η ΕΠΟ. Ναι. Στον. Τον βάζει δικηγόρο για τον Κυρτζίκη. Η σημερινή ΕΠΟ. Δεν είναι πρόκληση. Συγγνώμη, η σημερινή ΕΠΟ. Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα ότι ο Κυρτζίκης. Αυτό δεν το ήξερα, δεν το κατάλαβα. Δεν είναι πρόκληση. Δηλαδή ο Σωσίας του Βραζιλιάνου πληρώνει δικηγόρο για τον Μπέο. Εσένα πώς φαίνεται αυτό. Λογικό. Πες μου ότι είναι λογικό. Ξέρω εγώ. Εγώ λέω ότι είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο να δείξει. Ας τον πάρει ο Κανελάκης τηλέφωνο. Ας τον πάρει ο Κανελάκης τηλέφωνο τον γραμμένο γιατί τον έκανε. Τώρα λες τα αυτάκια μου να μην ήταν. Μήπως κάνεις λάθος, ρε, εσύ, Κόκκινε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κοίταξε, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι. Σε τρομερή πίεση. Ναι, επειδή είσαι σε τρομερή πίεση. Μήπως εκτεθούμε πάλι. Ναι. Βγάλε τον Γιώργο τον Μπούζο. Όχι, πάρ τον λίγο πάει το μισάωρο. Να σιγουρευτώ. Μην αποκλείεται να γίνει αυτό, ρε Κόκκινε. Δεν γίνεται αυτό. Πάρ τον Μπούζο να βγει. Πάρ τον Μπούζο να βγει. Άμα κάνω λάθος. Λάθος θα κάνεις, ρε Κόκκινε. Όχι, να σιγουρευτούμε. Δεν γίνεται, ρε Κόκκινε, αυτό το πράγμα. Αν έγινε, τι θα πεις. Ρε Κόκκινε μου, δεν γίνεται τώρα. Αν έγινε. Πάντε πάλι τα ίδια. Δεν γίνεται, ρε Σικόκκινε. Εφόσον. Να χρεώσει ο γραμμένος δικό του δικηγόρο στη θητεία του για τον Κυρτζίκη, δεν γίνεται. Εφόσον έγινε, τι έγινε. Πάντε πάλι. Ξέρετε, θα πει ο γραμμένος. Ότι αυτό ήταν απόφαση επιδίκηση. Όχι, ρε Σικόκκινε. Δεν γίνεται. Μην εκτίθεσαι, ρε Κόκκινε. Α, πάρτε άλλα τα θέματα. Μην επιδίκηση. Πάρτε άλλα τα θέματα. Πάρτε άλλα τα θέματα. Α τον Μπούζο τώρα. Ο Μπούζο τρώει το υγιεινό φαγητό του τώρα. Άστο να τον Μπούζο. Πάρα κάτω. Καλά. Άστο. Ο Κυρτζίκης χρέωσε την ΕΠΟ με έξοδα της ΕΠΟ για τον δικηγόρο του. Και καλά έκανε, αφού δικάζεται ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Αυτό τον πείραξε τον Μπέο. Πάμε παρακάτω. Τον βρήκε στον Μπούζο. Όταν τα μάτς τα έκανε ο Μπέος, καλά ήταν τώρα. Το φταίνουν οι άλλοι. Το βγαίνει υπερπάντων τίμιος τώρα. Όπως είπα, συγχαρητήρια στο Λαγκαδά. Ναι. Ο Μπέος έπαιζε για να κερδίσει, όχι για να χάσει. Ρε άσε τώρα, εγώ έχω πάει σε ένα καλαμαριά Πανιόνιος 3-3 και μου έχουν φύγει τα μαλλιά από την πλάτη. Άσε με καημένε τώρα με τον Μπέο. 3-3 ή ο τρόπος που ήρθε. Έλα ρε Κόκκινε, πάμε τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πάμε. Πάμε. Ναι. Τον έχουμε. Εδώ. Ε. Θα έρθει εδώ. Ναι. Θα έρθει και θα σου πει. Λοιπόν, όλη αυτή την ιστορία την οποία διαβάζω από συναδέλφους για τα Ελληνόπουλα στον ΠΑΟΚ, ότι αυτό είναι η διαφορά. Ποια Ελληνόπουλα? Με στο μάτι με την Ξάνθη. Αφού η Ξάνθη ήταν κότα. Τα Ελληνόπουλα κάνουν τη διαφορά. Άσε τι γράφουν οι συνάδελφοι. Τα Ελληνόπουλα κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν. Είχαν ένα. Δηλαδή. Ήταν ένα Λιμνιό. Ναι. Τον οποίο τον αδικήσαν, βάζαν τον Τζάλ Μακάμπο. Έτσι. Είχαν ένα Μπέλκα. Έπαιζε ο Πέλκα. Ο Κουλούρη παίζει γιατί κάνει το άλλο στο τραμπάκι. Επειδή ήμουν, Γιώργο, καλησπέρα. Επειδή ήμουν καθοδόν. Οχ. Πες μου, σε παρακαλώ, να άκουσα λάθος. Δήλωσε. Οχ.
ο Αχιλλέας Μπέος ότι η ΕΠΟ πληρώνει τους δικηγόρους του Κυρτζίκη. Σωστά. Ορίστε. Κάτσε ρε Γιώργο. Ποια ΕΠΟ πληρώνει τους δικηγόρους του Κυρτζίκη? Η ΕΠΟ που ήταν επί Κυρτζίκη. Όχι η ΕΠΟ του Γραμμένου. Η ΕΠΟ μία είναι. Κάτσε ρε Γιώργο. Πες ρε Γιώργο. Η ΕΠΟ μία είναι. Ο γιατί ο κόκκινος είναι. Γιατί ακούγεται το μάτι. Δηλαδή ο Γραμμένος πληρώνει σαν ΕΠΟ του δικηγόρου του Κυρτζίκη. Θέλει ξύλο Γραμμένο. Ορίστε. Στο επιβεβαιώνει. Είδε ότι δεν κάνω λάθος. Θέλει γουδιά. Ρε φίλε, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι ισχυρίζει δηλαδή, τον Μπέος. Έτσι ισχυρίζει τον Μπέος. Βγήκε ο Γραμμένος να. Μισό λεπτό για να το βάλουμε στη θέση του ναι. Πράγμα. Θέλει γουδιά. Μισό λεπτό. Του δικηγόρου πληρώνει η ΕΠΟ. Η σημερινή ΕΠΟ. Σήμερα. Ποιο έχει πληρώσει. Μισό λεπτό. Δηλαδή δεν μπορεί να πει, συγγνώμη, δεν μπορεί να πει ο Γραμμένος. Όχι, ρε, εσείς δεν πληρώνω εγώ σαν ΕΠΟ. Να χρεώνω επί θητείας μου τους δικηγόρους του Κυρτζίκη. Εάν το κάνει, θέλει κουτουλιές. Λέω εγώ. Θέλει κουτουλιές ο Γραμμένος. Τελείωσε. Οπότε δεν άκουσα καθόλου λάθος και όπως είδες είναι έτσι ακριβώς. Τελείωσε. Τελείωσε. Είναι τραγικό. Σου ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ Γιώργο. Δεν μπορεί να κάνω τόσο λάθος. Εξεπλάγει. Και ας βγει ο Ορφέας Ζάχος, ο Γραμμένος στον Κανελάκη, γιατί όσο τον είχε ανάγκη τον Κανελάκη έβγαινε κάθε απόγευμα. Εδώ κοιμόταν ο κόσμος. Γεια σας κύριε Κανελάκη. Το έπαιζε ας πούμε αθώος. Η άξεστη, η απαράδεκτη, η ασυμβίβαστη, τα καθάρματα, αλλά έχουν γνώση οι φύλακες. Τώρα κάνει και αυτός και αυτά. Θα του σκίσουμε το τσερβέλο. Πάμε παρακάτω. Ένοχος ο Κυρτζίκης. Βρήκαμε για τη μαρμίτα. Δεν ξέρω αν είναι ένοχος. Ένοχος είναι. Εγώ ξέρω ότι για τη νομική του υποστήριξη δεν πληρώνει ο ίδιος, πληρώνει η ΕΠΟ. Πληρώνει η ΕΠΟ. Άρα είναι σφάλμα του Γραμμένου. Είτε είναι, γιατί μπορεί να πει ο Γραμμένος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο υπογράψαμε σε ένα συμβούλιο που ήταν πρόεδρος. Βράσε καημένε. Να πάρεις την υπογραφή πίσω. Είσαι απαράδεκτος αν το έχεις κάνει. Ναι. Και στηρίζει. Πολλές φορές εσύ κληρονομείς κάποια πράγματα για τα οποία δεν έχεις ευθύνη. Αλλά λέω, ακόμη και αυτό να έχει συμβεί, οφείλουν να το διορθώσουν. Οφείλουν να το διορθώσουν. Άλλο. Κλαίει ένας πρόεδρος που κάνει στο Γραμμένο. Κλαίει, έχει λιποθυμίσει. Κύριε Κανελάκη, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Θα δημιουργήσουμε μια ΕΠΟ η οποία θα είναι αγγελικά πλασμένη. Θα δημιουργήσουμε μια ΕΠΟ, κύριε Κανελάκη, η οποία θα είναι αμόλυντη, θα είναι άσπηλη. Α, τα πιστεύω και τώρα τον παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώνει ο Γραμμένος. Κατάλαβες τι γίνεται. Α, σε φτιάξω εγώ την γραβάτα. Ποιος πρόεδρος είναι αυτός, δε. Θα το πει στο διάλειμμα. Άλλο, τι έχουμε. Ο Κανελάκης με το Γραμμένο 5,5 ώρα. Κοιμόμασταν στο τιμόνι με αυτό το Γραμμένο. Το κινήσει να πούμε. Ωρε φίλε, κατέβαινε στην πότσα, ερχόταν ο ήλιος από απέναντι. Δεν είχα χαλάσει αυτό που βάζεις απάνω για τον ήλιο στο αυτοκίνητο και ροχάλιζες. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Λέγε Γρηγόρη μου. Λέγε. Δεν απάντησε για τον ΠΑΟΚ αυτό που σου είπα, ότι για αυτή την ελληνοποίηση η οποία. Ποια ελληνοποίηση, ρε. Ποια ελληνοποίηση. Ποια ελληνοποίηση. Τι ελληνοποίηση. Ποιος έπαιξε. Έπαιξε ο Λιμιός θέση του Τζάλμα κάπως, γιατί τραυματίστηκε ο Τζάλμα κάπως. Κατά λάθος. Τραυματίζεται ο Ελκαντουρί και μπαίνει μέσα ο Μάκ και πάει ο Πέλκας δεκάρι. Πάρα πολύ ωραία. Βάζω και τερματοφύλακα τον Πασχαλάκη, τον King Boxer που έχω συγκινηθεί από την ιστορία του όλη και τον γουστάρω και θέλω να τον γνωρίσω τον Πασχαλάκη. Από τους λίγους παίκτες που θέλω να τον γνωρίσω και να γυμναστούμε και μαζί στο King Boxάδικο, να τον πάρω μια μέρα μαζί μου, να κάνουμε προπόνηση. Πολύ γουστάρω. Έτσι, πολύ το συμπάθησα τον Πασχαλάκη. Και το ξέρω από τον Παθραγικό. Έτσι, πολύ γουστάρω να πάρω πάνω το πρωτάθλημα με τερματοφύλακα τον Πασχαλάκη. Θα το χαρώ πολύ. Θα το χαρώ σαν να ήταν γιος μου, πραγματικά στο λέω. Έχω συγκινηθεί με ό,τι έχει τραβήξει ο Φουκαράς. Έχω συγκινηθεί με τον Πασχαλάκη. Δηλαδή είμαι φαν του, πώς να σου το πω. Τέτοια περιπέτεια από τα 12, από εδώ, από εκεί. Ταξίδια, η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου, εδώ. Και αρχίζει στον ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ ευσυγκίνητος με τον Πασχαλάκη. Δηλαδή, αν παίξει ο Ρέι, θα κάνω πόλεμο. Θα πω να παίξει. Όχι επειδή είναι Έλληνα, σχέστηκα. Δεν με νοιάζει με ο Έλληνα και ο ξέρω. Με νοιάζει ο άνθρωπο, ναι. Ερώτηση. Λέγε. Οπότε, ποια είναι η ελληνοποίηση. Συγγνώμη. Τερματοφύλακα ο Πασχαλάκη. Ωραία. Δεξί μπακ κομμάτω αριστερό, Βιερίνε. Πού είναι ο Έλληνα. Κρέσπο Βαρέλα. Πού είναι ο Έλληνα. Τζίμιροτ. Ο άλλο ο Χαφ, ποιο ήταν, ρε. Βοήθα λίγο. Τζίμιροτ. Ο Ελκαντουρί. Ποιο ήταν ο άλλο, ρε. Και ο Κάνια. Πού είναι ο Έλληνα. Σέντερφορ ο Κουλούρη. Ο Κουλούρη, επειδή ήταν ο άλλο τραυματία, μπήκε. Έξω δεξιά ο Τζάλμα, κάπως τραυματίας μπαίνει ο Λιμιός. Πού είναι οι Έλληνες, τι παραμύθια είναι αυτά, ελληνοποιήθηκε ο ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ ελληνοποιήθηκε, είχε μια τετράδα στην επίθεση. Κατά λάθος του βγήκε κι αυτή, η οποία ήταν γρήγορη. Γιατί και ο Κουλούρης δεν είχε αργότητα, δεν ήταν αργός. Γρήγορος είναι, τσαπατσούλης είναι, στους ταμπάνης είναι, αλλά είναι καλός αθλητής. Δεν μπορώ εγώ να παραγνωρίσω ότι ο Κουλούρης είναι πολύ καλός αθλητής. Τι θα κάνουμε δηλαδή.
Το σκίζουμε για να παίξει. Ο Λιμιός, από τη μέση και πάνω πέρσι, πώς ήταν σαν το Μάτζιο. Τον βλέπεις τώρα πώς έχει γίνει. Σωστός δράκος. Γυμνάστηκε. Να μην του δώσω εγώ συγχαρητήρια. Τον Μπέλκαμε να μην του δώσω συγχαρητήρια που παίζει ατομικά. Ή έχει βελτιώσει την ταχύτητά του, βελτίωσε τη δύναμή του, στις εκτελέσεις είναι πολύ καλός. Πρέπει να φτιάξει το ένας με έναν. Πέλκα, πρέπει να κάτσεις εκεί στα Γιάννητσά, εκεί στε, που πας εκεί να βρεις ένα γήπεδο, ένας με έναν, να περνάς φέρετρα, ποδήλατα, να πηγαίνεις επάνω, φαμπ να φεύγεις, το εμπόδιο, πούλμαν, τι έχεις εκεί, ξέρω εγώ. Πάνε σε δυο γριές εκεί που περπατάνε τον δρόμο, πάρε την μπάλα, επέφυγετες, τρίπλα, ένας με έναν, φύγε, αν το κάνει και αυτό, καθάρισε ο Πέλκας. Τι να πω, να μην πω μπράβο, αλλά ποια ελληνοποίηση, ρε. Κατά λάθος έγινε. Το είπε χθες ένας ακροατής. Έχει σημασία το πώς έγινε. Ναι, ρε, κατά λάθος έγινε. Κατά λάθος έγινε. Εγώ λέω ότι Έλληνες αυτό που νιώθει ο Έλληνας. Μη, φίλε. Μη. Άλλαξε, κάνω το ξεπαραμένο. Είναι πολύ ωραίο το μη. Τι νιώθει ο Έλληνας. Πάω εγώ στο γήπεδο. Πά στο γήπεδο εσύ. Να σου πω κάτι που είδα και μου άρεσε. Πες τι είδες και σ' άρεσε. Βλέπω τον Εγινιακό με τον Πάο. Ωραίο μάτζιδε. Βλέπω το γήπεδο είναι άδειο. Άδειο. Πού να πάνε. Να τελειώσω, ρε. Ναι. Άρα δεν έχει το παιχνίδι παντελώς αδιάφορο. Βέβαια. Και δεν έχει κανένα κίνητρο να έχει τρεξίματα και φαντεζή ενέργεια σε ένα ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Και βλέπω τον Μπέλκα και τον Λιμιό να οργώνουν. Τι να οργώσουν, ρε φίλε, με τους πεθαμένους παιδιά. Με τους πεθαμένους. Τρέχαν όμως, ρε φίλε. Θα τρέξουν με τον πεθαμένο. Να σου πω κάτι. Πόρε κόκκινε, ρε. Πάμε εγώ και εσύ να παίξουμε με κάποιον. Τι, να τρέξουμε με κάποιον ο οποίος είναι πρωταθλητής. Ναι. Λοιπόν, είναι λογικό. Σου λέει να μην τους ξεφτιλίζω, να έχω πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ναι. Εγώ θέλω αυτό που θέλουν οι Άγγλοι. Ναι. Το fair play για τους Άγγλους τι είναι. Τι είναι. Παίζει η Manchester με την Τούμπα City. Ναι. 25 γκολ αν μπορεί να τη βάλει, δεν τη βάλει. Δεν πάνε να κρεμασμένα τα ορκ και να φωνάζουν θα σας πάρουμε το κεφάλι, Μουρίνιο, το σπίτι σου και, το, και οτιδήποτε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα τους πάρουν το κεφάλι. Ναι. Εκεί fair play θεωρείται μια ομάδα να βάλει όσα περισσότερα γκολ μπορεί. Ωραία. Να το τεντώσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Ναι, πού κολλάμε εδώ τώρα. Ό,τι τι. Βλέπεις την ότι ο Πέλκας ο Λιμιός, ναι. Δεν έχει σημασία. Αποδεικνύεται ότι αυτοί που φωνάζαν και λέγανε ότι πρέπει να νιώθει και λίγο άλλος, επηρεάζει. Τι να νιώθει, ρε κόκκινε. Δύο πράγματα δεν μπορώ να δεχτώ. Ο Πέλκας είναι γρήγορος. Δύο ο πράγματα είναι δεν γρήγορος. Μπορώ να δεχτώ. Να νιώθει. Ένα παιδί το οποίο μπαίνει σε ένα γεμάτο γήπεδο και κολώνει, τον επηρεάζει ψυχολογικά. Δεν κάνει για ποδοσφαιριστή, αγόρι μου. Ναι. Δεν κάνει. Ναι. Είτε σαν οπαδού τη ομάδα σου. Είτε εναντίον σου. Αυτό πρέπει να σε κάνει άλλο άνθρωπο. Πάει, τελείωσε. Όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο και σε λατρεύει ή σε βρίζει, πρέπει να φτιάχνεσαι. Να εκτοξεύεται η αδρεναλίνη σου. Εσένα όταν σε βρίζουν οι ακροατές, γιατί δεν εκτοξεύεται η αδρεναλίνη σου και φωνάζει και κάνει. Πού το ξέρεις. Πώς εκτοξεύεται. Φωνάω στα ψέματα. Ούτε οι ύβρις με ενοχλούν. Στα ψέματα. Στα ψέματα. Στα ψέματα. Ναι. Τον άλλο που τον είπε στην αρχή εδώ με το κεφάλι το μεγάλο, τον πόντιο. Στα ψέματα. Γιατί δεν ήρθε. Ε, μια φορά θα έρθει ένας. Ας έρθει, ρε. Μύρε κόκκινε, άσε. Γιατί να έρθει. Εκτός αν είναι στημένη. Εντάξει, γιατί μπορεί. Με πήραν τα παιδιά ναι. Και από τους Ροσονέρι ναι. Και τα παιδιά από παντού και λένε ο Κουρέας, σε πήρε ο Κουρέας. Και απολωνιστήρα αυτά που λέει. Έχει πένθος. Έχει πένθος. Τι πένθος έχει. Τον πατέρα δεν είχε χάσει πρόσφατα. Πριν τρεις μήνες. Τι πένθος έχει. 40 μέρες έχει. Και τι, πάει, τελείωσε. Τι πένθος έχει. Πένθος έχει αν φύγει κανένας νέος. Ο γέρος άμα φύγει. Με πήρανε πολύ. Ναι. Και ζούμε, με πήρε και πόσο. Ποιος λιζαρά ζούγε και ποιος. Και μου είπαν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αυτή είναι παραμυθάδουσα. Τελείωσε, πάει. Έκλεισε. Άλλο θέμα, έχουμε και ένα θέμα άλλο. Καταρχήν, ναι. Ερώτηση. Τίποτε. Έκανα κάτι διαφορετικό από ό,τι στα άλλα παιχνίδια. Όχι, ρε κόκκινε. Εγώ τότε... το εντρίγκαρα το θέμα τώρα. Καλά έκανε. Ναι, εγώ φταίω. Όχι. Το ίδιο έκανε. Το ίδιο έκανε. Οπότε γιατί πρέπει να απολογηθώ. Τελείωσε. Τον Ηρακλή. Έγινε δύο δίλεπτα για τον Ηρακλή. Μην το αναλύσει, έχει δίκιο σου. Λέω, άμα ήταν, θα μάλλον μαζί σου. Εσύ με είχε πάρει τηλέφωνο και ναι. Μου λέει σιγά μην το κάνει με τον Πάοκ, θα σου κάνει συνέχεια. Ναι. Και σου λέω δύο δίλεπτα. Τίποτα, και φωνάζαν, διαμαρτυρόταν. Λέω παιδιά. Σέλφι μαζί σου, πάει. Λέω έχεις παιδιά. Δίκιο. Δεν το κάνω γιατί έχω θέμα με κάποια ομάδα. Mm. Αυτό είναι το οποίο χαράζουμε σαν εκπομπή. Ούτε από πάνω ήρθαν να μα δώσουν εντολή. Άλλο. Λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο. Περιμένω σου λέω τα σημερινά παιχνίδια. Μπαστίχα μα. Θα με δώσει και εμένα μία, ζήλεψα τώρα. Είμαι στο αυτοκίνητο. Στα μάξι έχει. Στα μάξι δεν την κάνω από τη μέση. Τώρα που θα φύγω, κατέβω μαζί μου, στο. Εντάξει. Πάει λέγε. Τους όλους. Ναι, ναι. Θα... Όχι, ένα δυο θέλω. Λέγε. Τι έτσι κάνει, δε φίλε. Είμαι νευρικό, δεν κατάλαβε. Θέλω να μασάω μασίχα. Θέλω να τρώω τα νύχια μασίχα. Μου. Δηλαδή, επειδή τρώω τα νύχια μου, επειδή είμαι νευρικό. Ποια είναι η καλύτερη μαστίχα. Αν φλάκα. Ποια, ηχείου. Ηχείου. Σε ποτό. Σε ποτό. Και σου κάνει την καλύτερη σούρα. Σούρα η μαστίχα ηχείου. Άντε πάλι. Το ειδήποτο. Τι θα πει ειδήποτο. Τα γλυκά, τα ποτά, ναι. Με αλκοόλ, ναι. Κάνουν τη χειρότερη ζημιά. Ναι. Κοπάνησες δηλαδή. Ρε φίλε. Εγώ πήγα σε ένα εστιατόριο ενός φίλου μου που χάλασε την κουζίνα του, τη διέλυσε.
Πριν δύο χρόνια ήταν η καλύτερη κουζίνα. Τώρα επειδή είναι γύφτος να πούμε, ξέρεις ο γύφτος τι γύφτος είναι. Έχει εκεί κάτι μάγειρες από τα ΙΕΚ, τους παίρνει, τους διώχνει στο δίμηνο. Πήγα να φάω εκεί μια μακαρονάδα κάπου να πούμε και κόντεψα να φύγουν τα δόντια μου. Και με έφερε μαστίχα χείου. Τι αν την κάνω τη μαστίχα χείου, ρε Καραγκιόζη, του λέω. Το άνοστο φαΐ που μετάησες. Λέει, σας άρεσε το φαΐ? Όχι, λέω, δεν μ' άρεσε. Μένει άνοστο. Και γιατί δεν σ' άρεσε? Γιατί είναι άνοστο, του λέω. Και γιατί είναι άνοστο? Εσύ θα μου πεις, του λέω, ρε Καραγκιόζη, γιατί είναι άνοστο? Άμα η δικιά μου εκπομπή δεν τραβήξει καλά, εσύ θα μου πεις. Εγώ θα σου πω γιατί, δεν, εγώ ξέρω. Λέγε, Κόκκινα, τελευταία τρία λεπτά, τι έχουμε να πούμε? Τι έχουμε να πούμε? Ναι, τι έχουμε να πούμε? Σου λέω, το βράδυ, αν είμαστε γεροί και εδώ το Champions League, εμείς περίμενα θα είμαστε πολλά. Γεροί το βράδυ. Δεν το ξέρεις, φίλε. Εντάξει. Ειλικρινά, σε αυτόν τον κόσμο έχω μάθει να λέω, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μέχρι το βράδυ τι θα γίνει? Θα μας πετάει πάνω την ανταλλή. Εκλάπ, πλήμη μια ώρα, αυτοκίνητο BMW 316 χρώματος μαύρου, χρονολογίας 2002, από το κέντρο της πόλης. Παύλου Μελά 15, Μαρτυρίου κυκλοφορίας, Ρο Μη Κάπα, Ρόδι Μήλο Κιδόνι 17-16. 316. Του 2002. 15 από αιτίας. Την Παύλου Μελά. Φίλε, τα κλειδιά επάνω τα άφησε. Από την Παύλου Μελά πώς το πήρανε? Έχει δημοτική αστυνομία, ό,τι θέλεις. Πώς το πήρανε? Ναι, ξέρεις τι τσακάλια που είναι η δημοτική αστυνομική. Τα αρσενικά από τα μέσα τα καταλαβαίνουν. Κάτι χαϊβάνια. Τι με λες? Ρε Κόκκινα, θα σου πω μια ιστορία για να, επειδή έχει θέμα για να γελάσει. Κάποτε δούλευα, λέω. Ήμουν φαντάρος και με στείλαν στο Ρουφ. Ξέρεις που είναι το Ρουφ? Στην Πέτρου Ράλ, κάτω στην Αθήνα. Θα έλεγα κάτι που δεν ναι, ήμουν στο Ρουφ. Εκεί θέλουν στους Ρουφ. Είχαμε έναν τύπο ο οποίος έλεγε: μην ασχολείστε έξω από το στρατόπεδο τι γίνεται. Μόνο όταν μπει μέσα στο στρατόπεδο κάποιος θα τον καθαρίσετε, καταλάβατε. Μόνιμος λοχίας ήταν, σκαραβανάς της πλάκας εκεί στα Τρίκαλα, είχε βγάλει εκεί πέρα μια βρωμοσχολή να πούμε. Τέλος πάντων. Και μια, δυο, τρεις τον βλέπω αυτόν, είχε ένα οτοπιάνκι κόκκινο. Ούτε καν άμπαρθ ήταν. Έλεξε ένα, elegant, πώς τα λένε αυτά, την κόμενες που κυκλοφορούσαν. Τα αφήνει έξω από την πύλη. Σκοπός πύλης 2-4 Ραυτόπουλος. 2 και 4 το βλέπω έναν τύπο έξω από την Πέτρο Ράλ με ένα κατσαβίδι, χρούτς, χράτς, χράτς, χρούτς. Πήγαινε, ανοίξει τα μάτια του νου. Τσιμουδιά ο Ραυτόπουλος. Τσιμουδιά ο Ραυτόπουλος, δεν ασχολείται ο Ραυτόπουλος. Παίρνει τα μάτια, άλλος φεύγει. Βάζει κάτι. Δεν είναι καλό αυτό, παιδί. Άκου, όχι, γιατί μας είχε σχίσει στη φυλακή. Στη αυτή και μαγιά και ιστορία και από που είστε και εμείς από την Αθήνα και μετά σε φτιάξω την γραβάτα. Ποιος ήταν 2-4, ποιος ήταν 12-2? Λέω, εγώ ήμουν 2-4. Είδες τίποτα ύποπτο? Ναι, μωρέ, λέω, ήρθε ένας εκεί, σκάλιζε, λέω, τα μάχες, να πούμε. Άξι και ξερά, του λέω. Άξι και ξερά, του λέω. Τρελάθηκε ο τύπος. Και τι έκανε? Έβαλε κάτι καλώδια, λέω, από κάτω. Γουρ, 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 γουρ. Το πήρε, λέω, και έφυγε. Και γιατί δεν με είπες τίποτα? Γιατί ήταν, λέω, έξω από το στρατόπεδο. Δεν ήταν, λέω, μέσα. Ξανά. Άξι και ξερά, του λέω. Να σου πω. Κοπρόσκυλο. Είμαι φαντάρος στο Κουφόβουνο. Πού θα ήσουν τέτοιο? Στο Κουφόβουνο θα ήσουν φαντάρος. Και. Εντάξει, μια μέρα πήρε και ένα. Που ήταν μαζί μου, σειρά μου. Και τι σειρά ήσουν? Και σε έλουσε. Λοιπόν, με έλουσε 100, εμένα. 189 πήγα, ήμουνα και πήγαμε τη 206. Τι ομάδα είναι αυτό που με έλουσε? Παοξής. Λοιπόν, γιατί με έλουσε? Άκουν σου πω συντομία, δεν προλαβαίνει. Είχα ένα μόνιμα, ένα πενταετίας, ο οποίος με είχε σκίσει. Πενταετίας. Μόλις μάθαν ότι είμαι εξάμηνο, λέει, αυτό θα του πιούμε το αίμα. Πού να σε πιούνε σένα το αίμα? Λοιπόν, καλά, θα φράξουν οι αρτηρίες τους άμα σε πιούν το αίμα. Τέλος πάντων, τη μάζεψε μια μέρα. Τάκο στον τάκο, τάκο στον τάκο, τελειώνει η θητεία μου, έρχεται μια μέρα στο Πουντρούμι. Εσύ τι έκανες στο Πουντρούμι? Εγώ ήμουν εκεί. Α, Θαμών? Όχι μόνο Θαμών, τέλος πάντων. Εντάξει, έκανες και δημόσια σχέση, το ξέρω. Λοιπόν, είναι ο Τσίφ μαζί με το Λάκη τον Καβό. Οχ, οχ, οχ. Αυτός δεν μπαίνει. Οχ, οχ. Μπαίνει μπροστά μου, λένε. Οχ, οχ. Μπαίνει, αυτός δεν με θυμόταν. Λέει, λέω, δεν μπαίνετε. Ναι. Γιατί κυκλοφορεί χαλιακόμενα τώρα. Ναι. Σαλίστηκε! Το λέω. Τζούφα με θυμάσαι! Λέει, ποιο είσαι? Όταν κάνει μαγκέτα να τη θυμάσαι όλο. Το πέταξε έξω. Τρέχα να βρει κανένα άλλο μαγαζί. Του καβό! Έξω! Έξω! Όξα από την παράγκα! Σε γουστάρω, ρε Κόκκινε, γιατί. Όχι, να σου πω. Η εκδίκηση είναι χριστιανική. Όχι, δεν το έκανα. Πώ δεν το λέω, κάτσε. Δεν κατάλαβε. Πώ δεν κατάλαβε. Το ότι άμα σου πω ιστορίε για ποιο λόγο έτρωγα φυλακή. Δεν σε χώνευε. Όχι, ρε. Ήσουν εξάμεινο. Του ενοχλούσε αυτό. Εντάξει. Λε και του πειράξαμε τίποτα. Εντάξει. Όχι, ρε φίλε, κάτσε, πώς κάνεις έτσι. Εντάξει. Κοντός ήταν κιόλας. Ψηλός ήταν. Ψηλός. Θα σου πει όταν πάρει το θηρίο, θα σου πει πόσες μάνες με. Ψηλός αλλά φλόρος. Φλόρος, δεν το λέει και ψυχή. Από κάτω, του συνέχεια. Όχι, ήτια μη. Τι θες, ρε, να πω ότι η εκπομπή είναι προσφορά. Από τη Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία προσφέρει με 10.500 ευρώ το i20. Πάρτε τώρα στο 2310. 5.96, 5.96.
ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη. Πες και τις γραμμές και ο Εμίλιος να πάει. Τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Θα σας πει πώς αποσύρετε, πώς διαγράφετε το αυτοκίνητο όσο κοστίζει με το που θα γυρίσουμε. Έτσι ακριβώς. Πρώτα Θεός, με το κοστίζει συνεχίζεται. Εγώ πρέπει να φύγω δυστυχώς για θεματάκια, να μην εντάξει. Γερή να είμαστε, αύριο θα τα πούμε όλοι μαζί. Στη ζωή είναι αυτά, δεν σε κολλάω γιατί τώρα είσαι σε δεινή θέση. Σε καμιά δεινή θέση τώρα. Εντάξει. Να ξυπνήσω και όλα καλά. Να ξυπνήσει. Εμίλιος Γαβριλίδης κοντά σε μένα, αρκετά πράγματα. Χθες είχαμε λαϊκό δικαστήριο. Σήμερα έχουμε μαρμίτα, 8.30 ώρα το βράδυ. Μέχρι όσο πάει, προλάβουμε λίγο και τα μάτς προς το τέλος, τα δεύτερα ημίχρονα του Champions League. Και τα περισσότερα δεν έχουν ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι έχουν προκριθεί. Το στοιχηματικό νομίζω κομμάτι είναι αυτό που γουστάρει περισσότερο ο κόσμος. Είπαμε για Πασχαλάκη, είπαμε για Γραμμένο, είπαμε για Γραμμένο και Ηρακλή, είπαμε για Νέα Τούμπα και Εξορία Ηρακλή από Καφτατζόγλιο. Είπαμε για Βιερίνια, σήμερα όχι δεν είπαμε. Είπαμε πολλά πράγματα. Το 2-31-0-90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Καλημέρα στον πρώτο κύριο για το σημερινό απόγευμα, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κυρία? Εντύπωση. Εντύπωση εσείς? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εντύπωση κάνετε σίγουρα γιατί... Η ομάδα μας εδώ, η Θεσσαλονίκη μας. Τελευταία. Ναι. Έχετε πάθει μία μετάλλαξη. Δηλαδή. Κοίτα να δεις, ο Κωστής Ραπτόπουλος, ναι. Αν μη τι άλλο μπορείς να το κατηγορήσεις για πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορείς να το κατηγορήσεις ότι δεν φοράει παντελόνια. Το τελευταίο διάστημα έχεις μπει σε μια διαδικασία να αφήσεις το δίπολο ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Θέλεις να βάλεις την ΑΕΚ στο παιχνίδι και στο ρεπερτόριό σου, γιατί χωρίς αυτή δεν θα έχεις εκπομπές σε κανένα δύο μήνες, τρεις. Μα δεν μπορεί χωρίς ΑΕΚ. Αλλά, ναι. Αλλά παράλληλα, ναι. Σε νιώθω σαν να πλησιάζεις λίγο τον κύριο Σαββίδη ιδιαίτερα. Γιατί να τον πλησιάσω? Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά σου λέω πώς σε ακούω και πώς σε νιώθω. Γραμμένο τον έχω και τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Γιώργο Σαββίδη και οποιοδήποτε παράγοντα. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω καν. Τώρα... Δεν τους γουστάρω. Δεν τους γουστάρω, αλλά βλέπω ότι βοηθάει ο Σαββίδης πολύ τον ΠΑΟΚ έξω από τις γραμμές. Τον βοηθά όσο μπορεί περισσότερο. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις και ομάδα, Κωστή. Δηλαδή, κόσμος δεν υπάρχει. Ομάδα είναι μέτρια. Προπονητής Κριστοφοβικός. Ένα 70% το ότι ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό είναι ο Σαββίδης. Ο οποίος ξόδεψε όμως για το αγωνιστικό κομμάτι περισσότερα από ό,τι άξιζε η ομάδα του. Μάλιστα. Okay. Αυτή είναι η τοποθέτηση η δική μου. Εγώ θα σου κάνω δύο ερωτήσεις και θα κλείσω με αυτό. Παρακαλώ. Η πρώτη αφορά τον Λιβάγια με τον Αραούχο, εάν μπορούν και διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο και συνεργάζονται έτσι, αν θεωρείς ότι έχει μεγάλες πιθανότητες η ΑΕΚ για πρωτάθλημα με βάση αυτούς τους δύο, και εάν έρθουν οι τρεις ενισχύσεις που όλοι φανταζόμαστε και λέμε, τι πιθανότητες δίνει στην ΑΕΚ για πρωτάθλημα? Καταρχήν δεν περίμενα... Άλλο τι θέλω εγώ και άλλο τι πιστεύεις εσύ, έτσι, αυτό που να το ξεκαθαρίσεις. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβγαινε σε τόσα πολλά χαρακτηριστικά καλά ο Λιβάγια. Δηλαδή, όπως τον είδα, υπέθεσα από την κορμοστασιά του ότι είναι ένας Πρίγιοβιτς λίγο πιο τεχνίτης. Δηλαδή, όχι ότι μπορεί να τον βάλει σε 5-3-2 δεκάρι και να σου βγει καλός. Να σου βγει καλύτερος από το Μάνταλο, σαν δεκάρι. Αυτό ήταν για μένα έκπληξη. Και να παίζει ο Χριστοδουλόπουλος δεύτερο φορ και εξτρέμ δύο ρόλους στο 5-4-1 που ουσιαστικά είναι 5-4-1. 5-4-1 που μεταμορφώνεται σε 5-3-2, σε 3-5-2 κτλ. Εξεπλάγει με τον Λιβάγια. Πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή είναι για μένα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι να ανεβάσει και τον Αραούχο. Αραούχο, αν δεν ήταν ο Λιβάγια, θα ήταν σε πιο περιορισμένο επίπεδο απόδοσης. Ωραία. Δώσουμε ένα ποσοστό για πρωτάθλημα για να κλείσω. Για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε έναν εξτρέμ για να μπορεί να παίζεις και πιο εύκολο το 4-2-3-1 ή το 4-3-1. Αριστεροπόδαρο. Ναι, αριστεροπόδαρο. Και επίσης νομίζω ότι επειδή δεν έχεις καθαρό ήμο άλλο εξάρι και επειδή εμένα ο Αϊντάνεβιτς δεν μ' αρέσει σαν 8-10, θες άλλη μια καλή μεταγραφή με γρήγορο παίχτη, με γρήγορα χαρακτηριστικά, όχι ιδιαίτερα ψηλό, στον χώρο των χαφ. Ένα Σιμόες δηλαδή. Ένα Σιμόες λίγο πιο οχτάρι. Λίγο ωραία. Πιο οχτάρι. Δηλαδή ένα γρήγορο Αϊντάρεβιτς, ας είναι και πιο κοντός, με πολύ καλά χαρακτηριστικά πνευμόνια, ρυθμού παιχνιδιού κτλ. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Επειδή θα έρθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ψάξε το δεύτερο.
Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες για την ομάδα σου. Επόμενη γραμμή. Χάρηκα που σας άκουσα. Για. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ολυμπιακός. Από πού? Μιλήσαμε χθες. Α, μιλήσαμε, ναι. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι, ναι, που έκλαιγες για το. Έκλαιγα. Ναι. Δεν μ' αρέσει να ακούω ανθρώπους να κλαίνε. Εγώ θα δεχτώ μόνο να κλαίει κάποιος ο οποίος έχει χάσει το παιδί του, έχει φύγει το παιδί του στο εξωτερικό, δεν το βλέπει, έχει χαθεί, έχει πεθάνει, έχει κάνει. Κανένας άλλος δεν πρέπει να κλαίει. Δεν δέχομαι κανέναν άλλο να κλαίει. Είτε έχασε περιουσία, είτε το διώξανε από τη δουλειά, είτε δεν μπορώ να ακούω. Άρα λοιπόν, όπως δεν μπορούσα να ακούσω τους παοξίδες να κλαίνε και να λένε με πήραν το πρωτάθλημα, με κλέψαν κτλ., δεν μπορώ να ακούω τον Καράμπαπα να λέει ότι η Ξάνθη ανοίγει τα πόδια, ότι ο Πάο κάνει δημόσια σχέση κτλ. Γραπτόπουλε, όμως τώρα σε βλέπω φέτος να μην μιλάς για παρατήματα κτλ. Ποιος το είπε σε αυτό? Τώρα ο Ολυμπιακός σου πάει να παίξει. Πού πάει? Πανετολικό. Ας πάει τον περιλάβει ο Χάβος εκεί στα κλωτσίδια και ας πάρει. Και διαιτησία και θα τρεπανοφόρα. Ναι. Μεγάλη ομάδα είσαι, να πας και να τον κερδίσεις. Α, τώρα μεγάλη ομάδα είμαι. Ναι, δεν είσαι. Είμαι. Τι θες να κάνει, να ανοίξει τα ποδαράκια του ο Χάβος, να σε παίξει 80-20 για να κερδίσεις. Ναι, αλλά φέτος δεν λες. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό φέτος, γιατί η ΕΠΟ είναι του κυρίου Σαββίδη. Δεν μπορεί να το κάνει. Όχι όλοι. Λέω εγώ, όχι όλοι. Ένα 70% του κυρίου Σαββίδη. Ένα 30% του κυρίου Μελισανίδη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις μερικοί διαιτητές δεν είναι πιασμένοι από κάποιες άλλες ομάδες? Δεν μιλάω για διαιτητές πιασμένους. Ο διαιτητής δεν πιάνεται. Παλιά πιάναν διαιτητές. Οι διαιτητές πάνε με την περιραίωσα ατμόσφαιρα, η οποία δεν είναι το καλό φεγγάρι της ομάδος σου. Δηλαδή, αν σήμερα σε παίξει 50-50 στο Καραϊσκάκι με τον Απόλλωνα ο Α διαιτητής και δεν κερδίσεις, την άλλη μέρα θα είσαι στους πίνακες. Το κατάλαβες? Πριν ένα χρόνο, δύο, δεν θα ήταν στους πίνακες. Ναι, πριν ένα-δύο χρόνια, αν ερχόταν ο Απόλλωνας και σε πλάγωνε στις κλωτσίες και ο Πανετολικός, μετά από 5 αγωνιστικές θα τον είχε επιδείξει η διαιτησία, μεταφορικά το λέω, θα τον είχε διαλύσει. Τώρα δεν θα το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν είναι ο Νταΐς που ήταν πριν δύο χρόνια. Άκου λίγο. Παρακαλώ. Εγώ σαν αυτοκράτορας που είμαι σε όλα τα σπορ, ναι, απαιτώ στο Κρασιάκι να μου παίζει το λιγότερο με τέτοιες ομαδούλες. Να πληρώσεις, φίλε. Τι να πληρώσω, τι να μιλήσω με τα Απόλλωνα. Εδώ μιλάει φανέλα, ρε Ραπτόπουλε. Φανέλα? Η φανέλα, τι. Η φανέλα πια δεν κερδίζει, φίλε. Με τον Απολωνάκο παίζω. Ο Απολωνάκος, αλλά έκανες κερκίδα μέσω μεγαφώνου και έβριζαν μέσα από το μεγάφωνο. Ούτε έδρα έχεις δηλαδή. Δηλαδή, αν στην Τούμπα, το μεγάφωνο να λέει ο Θρύλος και ο Πειραιάς ή Βρισιά, λοιπόν θα μπω μες στην Τούμπα και θα πω είστε ξεφτύλες. Δεν το είδα ούτε θα το δω. Εγώ στην Τούμπα βλέπω γκόμενος όμως, με iPhone. Ναι, οι γκόμενες όμως μπορεί να έχουν μια κλειτορίδα 18 πόντους. Φύγε, επόμενη γραμμή. Τι γκόμενες βλέπεις στην Τούμπα? Είδες γκόμενες στην Τούμπα. Επόμενη γραμμή, ναι. Χαίρετε, εγώ είμαι. Εγώ πήγα στην Τούμπα πριν 5-6 χρόνια σε ένα ματς και ήταν πίσω μου δύο τύπισες οι οποίες με βρίζανε χειρότερα από φορτηγοτσίδες που οδηγάνε Volvo με 12 ταχύτητες. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, ράπ, εγώ είμαι. Καλημέρα, ναι. Μια παρένθεση πρώτα για το Λιβάγια που λες είναι 1,82. Δεν είναι. Ο Πρίγιοβιτς είναι 1,91. Δεν είναι πολύ. Ναι, δεν ξέρω, είναι 1,82, αλλά και στο κεφάλι είναι καλός και χαμηλά είναι καλός και στην τρίπλα είναι καλός και στην μπάσα είναι καλός. Είναι βαρύ κορμί, δεν είναι τόσο βαρύ κορμί. Απλά μπορεί να φαίνεται λίγο μεγαλύτερο. Γερό παιδί είναι. Δηλαδή, όταν το δεις στο δρόμο και σου πει παίζω center for, 1,82 είναι μόνο. Ναι, 1,82 είναι μόνο. Αλλά άμα το δεις δεν τον περνάει πολύ. Πιο ψηλός φαίνεται. Πιο ψηλός φαίνεται, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό, άλλο θέλω να πω. Έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου και πιστεύω αυτό υπάρχει στους περισσότερους φιλάθλους παυλαπαδούς. Τι πράγμα. Ότι όταν πορώνεσαι, πας στο γήπεδο και ασχολείσαι με την ομάδα και χάνεις τον εαυτό σου και βρίζεις τα πάντα. Δηλαδή μέχρι ευχές και στους άλλους κακές. Αλλά εκείνη τη στιγμή, ενώ όταν είσαι ομαλός και ήρεμος, δεν σε νοιάζει ούτε καν να ασχοληθεί. Ναι, κάθε και εγώ δεν με νοιάζουν καν ούτε η ΑΕΚ, ούτε η Ερακλής, ούτε καμία ομάδα. Κάθε στιγμή στη ζωή μας είναι διαφορετική. Και κάθε στιγμή στη ζωή μας παίζουμε διαφορετικούς ρόλους. Άλλος είναι ο ρόλος του πατέρα, άλλος του σύζυγου, άλλος του εργαζόμενου, του εργοδότη, του πιστού στην εκκλησία, του οπαδού. Παίζουμε ρόλους στη ζωή. Τι θέλω να πω όμως με αυτό. Εντάξει, δηλαδή. Είναι κάτι κακό, ρε φίλε, είναι κακό να χαλιέσαι για πράγματα που δεν έχουν ουσία. Δηλαδή, χαλάς την υγεία σου. Και όταν χαλάς την υγεία σου, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει κάτι κακό και να την πατήσεις. Μπορεί να θες εσύ, επειδή να έχεις διάφορα θέματα, στρες, προβλήματα κτλ. Να θες να ξεδώσεις. Εγώ πλακώνομαι.
Εγώ πλακώνομαι στο ξύλο τρεις φορές την εβδομάδα στο box. Πλακώνομαι στο ξύλο. Είδες, με ένα ωραίο τρόπο. Βγαίνω έξω στον δρόμο. Άκου εμένα. Άκου εμένα. Με καρκινώματα. Βγαίνω έξω στον δρόμο και μπορεί να γίνουν πέντε πράγματα και να μην ευριάσω. Ναι, αλλά έχω κάνει μία ώρα και δέκα λεπτά. Έχω πλαχωθεί στο ξύλο. Έχω πάει στο σάκο. Έχω κάνει κοιλιακού. Έχω κάνει πάγκο. Έχω κάνει και διάδρομο. Έχω φύγει. Μουσχεμα, τοξίνες φύγανε. Και μπορεί, ας πούμε, να γίνει κάτι δυσάρεστο και να το περάσω πιο ανέμακτα το δυσάρεστο. Εσύ μπορεί να βρήκες το γήπεδο. Εγώ γήπεδο δεν είχα να φωνάξω. Πήγαινα να δω μάτς. Δεν πήγαινα να φωνάξω. Και στο γήπεδο, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει κι εγώ. Ναι. Θα πω ένα παραστατικό παράδειγμα που θα το καταλάβουν πιστεύω όλοι. Πες το. Είναι σαν να πηγαίνεις στο σουβλατζίδικο και να παίρνεις οικολογικό σουβλάκι. Μια, δυο, πέντε, δέκα, μια στιγμή θα φας σουβλάκι με γύρο. Δεν θα αντέξεις με κρέας, καταλαβες. Είναι έτσι και το γήπεδο. Μην ενοχοποιείς. Περιραίωσε ατμόσφαιρα. Ναι, μην ενοχοποιείς. Μην ενοχοποιείς. Απλά εγώ θέλω να πω στον κόσμο να μην μπορώνετε και να μην τρελαίνετε. Ναι, αλλά να μην ενοχοποιείς. Να βγάζει την ενέργειά του αλλού. Ναι, μην ενοχοποιείς. Και να μην κάνει την μπάλα. Έγινε. Και φιλιά. Να κάνουμε καζουρίτσα. Εντάξει. Οκ, οκ. Okay. Ωραία. Ναι, αλλά μην ενοχοποιείς τον άλλον ο οποίος εκεί ξεδίνει. Ξεσπάει. Εντάξει. Το γήπεδο είναι και ένας χώρος εκτόνωσης. Εκτόνωση μπορεί να κάνεις. Σεξ, στην τουαλέτα του σπιτιού, ένα αυνανισμό. Μποξ, ορειβασία. Ο κάθε ένας από εμάς έχει άλλους τρόπους εκτονώσεως. Όλοι δεν είμαστε ίδια, άλλα δακτυλικά αποτυπώματα έχουμε. Ο καθένας διαφορετικά. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Καλησπέρα, Κώστα. Καλώς τώρα. Στρατιωτικός είμαι. Στρατιωτικός είσαι και πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, ποιον θα βάλει τώρα αριστερό μπακ, Δελγιανίδη θα δούμε. Όχι. Όχι, έτσι. Κακός. Δεύτερη πρόταση προς τον Λουτσέσκου. Μπορούμε να δούμε το Βιερίνια εννιάρι. Εννιάρι. Εννιάρι, center for, να το φτιάξει. Μόνο του. Μόνο του, γιατί αριστερά είδες, λίγο ζωρίστηκε, έπαθε αμέσως θλάση. Η πιο δύσκολη θέση. Κοίταξε, ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Αυτό που λέει και ο κύριος Αλέφαντος. Στο παιχνίδι, κοίτα, εννιάρι μόνος του δεν μπορεί να παίξει. Δεύτερος. Γιατί. Δεν μπορεί. Πέλκας μόνος του εννιάρι δεν μπορεί. Μακ μόνος του δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι, έτσι. Και μια ο Μακ, ο Λιμιός, ο Βιερίνια, όλοι αυτοί οι περιφερειακοί, οι γρήγοροι, τριπλαδόροι κτλ. Μπορούν να σταθούν σε 3-5-2 ή σε 4-4-2 σε περιφερειακό χώρο. Εμένα μου φέρνει ο Βιερίνια για Μέρτενς της Νάπολη. Παιδάκι μου, άκουσε με πώς είναι το σχέδιο. 4-4-2 με περιφερειακό χώρο ο Βιερίνια, ναι. 4-4-2 με περιφερειακό ρόλο ο Μακ, δεύτερο σεντερφόρ, ναι. Ο Λιμιός, ναι. Ποιος είναι πιο εύκολο στα γκολ από αυτούς? Εγώ λέω. Εγώ πιστεύω είναι ο Βιερίνια. Όχι. Εγώ, σήμερα όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος περιφερειακός δεύτερος σεντερφόρ είναι ο Πέλκας. Ο Πέλκας. Ο καλύτερος στα. Που δεν έχει τα χαρακτηριστικά τα καλά του Λιμιού. Εγώ δεν σου λέω για πρόσεξέ με. Καθαρό εννιάρι. Καθαρό. Δεν υπάρχει. Δεν παίζουν αυτοί μόνοι τους. Με τίποτα. Για χαρά. Λοιπόν, και για του χρόνου μια πρόταση στον κύριο Σαββίδη. Ναι. Να τους διώξει όλους αυτούς. Ποιους? Να φέρει πέντε Βραζιλιάνους να γίνουμε τύπου Λουντογκόρετς. Πέντε Βραζιλιάνους και έξι Έλληνες. Γιατί υπάρχει και θέμα συνεννόησης, Κώστα. Άμα πας στο γήπεδο δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Ποιος να συνεννοηθεί? Εδώ πας στην Τούμπα και δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Να φέρει ο Λίνο και έξι Έλληνες. Και τι να κάνουμε, η Τούμπα είναι πύργος της Βαβέλ. Και τελειώσαμε, σου λέω. Επαρχιώντες, Θεσσαλονικείς, Έλληνες, Κούρδοι, μαύροι, Κογκολέζοι, Αλβανοί, Ρώσοι. Όλοι είναι παόξιδες. Πέντε Βραζιλιάνοι και έξι Έλληνες, συμφωνείς? Όχι, δεν συμφωνώ, ρε φίλε. Γιατί με νοιάζει εμένα η εθνικότητα. Εμένα με νοιάζει να έχει προοπτική ταχύτητα. Δεν μπορούν να συνεργαστούνε. Για χαρά. Δεν ξέρουν τη γλώσσα. Σόπαρε, εδώ οι Αλβανοί με τους Έλληνες, τους Μουσουλμάνους, τους μαύρους, τους κίτρινους μέσα στην Τούμπα, πώς συνεννοούνται? Όταν βάζει ο πάω γκολ, όλοι μαζί σηκώνονται απάνω. Όταν δεν παίζει καλό ο διαιτητής, όλοι μαζί βρίζουν. Έχουν κοινή γλώσσα όλοι αυτοί. Αυτή είναι η μαγεία. Χρυσαυγίτες παοξίδες, αριστεροί παοξίδες. Όλοι έχουν μία γλώσσα στο γήπεδο. Αν και βέβαια έχει καταντήσει το γήπεδο γενικότερα να πολιτικοποιείται και να κομματικοποιείται μια κατάσταση. Δυσάρεστο αυτό. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο. Δηλαδή βγαίνουν τώρα Ολυμπιακοί και μιλάνε για την Ξάνθη και για την υποστήθηκε στο ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο κ. Καραμπάς και μιλάει. Έτσι λένε, ναι. Δεν γουστάρουνε. Εμείς δηλαδή τι πρέπει να πούμε για τον τερματοφύλακα του Βαρδιακού που άνοιξε τα χέρια του και πέρασε μπάλα για να νικήσουν τον Λεβαδιακό? Τι πρέπει να κάνουμε? Τα ξεχάσατε τα δικά τους? Έτσι λένε, τους ακούμε, έτσι απαντάμε. Λένε. Ναι. Επειδή λόγω της δουλειάς μου προστήκατε βέβαια πολύ τακτικά στην Αθήνα, λόγω δουλειάς, ναι. Βλέπω στα ματάκια τους κάποιο τρόπο έχουν αρχίσει να φοβούνται πολύ.
τα γατάκια οι Ολυμπιακοί. Ναι, γιατί. Γιατί είναι γατάκια, γι' αυτό. Ναι, γιατί πλέον το παρασκήνιο μοιράστηκε και έρχεται προς τα πάνω. Α, μπράβο. Αυτό ακριβώς λέει. Και έχει αρχίσει να ψιλοψιθυρίζεται κάτω, εκεί χάμω, έχει αρχίσει να ψιλοψιθυρίζεται. Πως φέτος το πρωτάθλημα ανηφορίζει προς το βορρά. Ναι, αυτό αλήθεια. Το άκουγα Sport FM, που είναι άκρος Ολυμπιακό ραδιόφωνο. Sport FM. Το αλαφούζου είναι το Sport FM, ναι. Όχι ρε, το αλαφούζου, το αλαφούζου είναι το... Το αλαφούζου, αλλά εγώ βλέπω ένα τέτοιο, ένα πολύ φιλοολυμπιακό, δεν τον άκουνε, πάρα πολύ ολυμπιακό. Δεν το ξέρω, δεν το ακούω. Και ψηφίζεται αυτό, τέλος πάντων, δεν ασχοληθώ με αυτούς. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, αυτό που ακούγεται για ανταλλαγή, πως ανταλλαγή θα το πω διαφορετικά, ότι θα φύγει ο Πρίγκοβιτς και ότι θα έρθει ο Μπέρκα, αληθεύει? Αυτό είναι τρεις μήνες πριν, τέσσερις. Αυτό είναι. Και είχαμε πει στο ρεπορτάζ από το Σεπτέμβριο κιόλας, τον Οκτώβριο αρχές, ότι για να έρθει ο Μπέρκ πρέπει να πουληθεί ο Μπρίγκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πουλήσει τον Μπρίγκοβιτς και να πάρει τον Μπέρκ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, βεβαίως. Μακάρι, φίλε, δε άποψη προσωπική. Ναι, βέβαια, τώρα αυτό είναι. Υπάρχει μια δυσκολία, βέβαια, μεγάλη. Και αυτή η δυσκολία έχει να κάνει με την πρόκριση της Εθνικής Σουηδίας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Αυτό, βέβαια, από την άλλη μεριά, ο Μπέρκ αρχίζει και μεγαλώνει. Και εδώ ισορροπείται κάπως η κατάσταση. Εγώ τον Μπέρκ 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω. Τον Μπέρκ. Και εγώ θα τον ήθελα. Μακάρι να γίνει αυτό. Ξέρεις και γιατί άλλο. Ξέρεις και γιατί άλλο. Επειδή ο Μπέρκ είναι και τσόγλανος, κακός χαρακτήρας, η Τούμπα προδιαθέτει και αναδεικνύει κακούς χαρακτήρες. Προβλέπω ο Μπέρκ αν έρχεται στην Τούμπα να γκαρσιοποιηθεί και να έχουμε 2 χρόνια έτσι ένα σκληρό ροκ. Εγώ τον θέλω. Μ' αρέσουν και τέτοιου είδους καταστάσεις. Μάγκας είναι βρωμιάρης παίχτης, με την καλή έννοια, αλλά είναι μάγκας για μένα. Πεχταράς και βρωμιάρης. Φύγε, επόμενη γραμμή. Πεχταράς και βρωμιάρης, αλυταράς. Με λένε διαιτητές που τον έχουν παίξει, τέτοιο χειρότερο ελληνό άνθρωπο λέει από αυτόν δεν υπάρχει. Λέω καλός είναι αυτός. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια και σε εσάς. Γιατί μονάχος σήμερα? Γιατί μονάχος, γιατί ο Κόκκινος έχει προβλήματα υγείας στην οικογένειά του και πρέπει να τρέξει γιατί είναι άνθρωπος που είναι δοτικός. Υπομονή στον κύριο Κόκκινο. Έτσι. Εγώ να δηλώνω θαυμαστή στον κύριο Κόκκινο. Έτσι, μπράβο. Αλλά πήρα σήμερα να σας συγχαρώ για την ανάλυση που κάνατε στον προηγούμενο Γαύρο σχετικά με τη διατησία και το μπούλινγκ και το ότι δεν είσαι ο Νταΐς φέτος. Μα δεν είναι ο Νταΐς, γιατί όταν ο άλλος πηγαίνει σοκολατάκια νουαζέτα στις ενώσεις, πώς θα πάρει δηλαδή? Για να σε αγαπήσουν σήμερα πρέπει να έχεις λεφτά. Άμα δεν έχεις λεφτά, άμα δεν φέρνεις νούμερα, άμα δεν φέρνεις δώρα, άμα δεν είσαι, ξέρω εγώ, ό,τι δουλειά και να κάνεις. Ό,τι δουλειά και να κάνεις. Ναι. Να το καταλάβουν και να το χωνέψουν οι γαύροι. Και επίσης, η Τούμπα είναι το μέρος το οποίο πάντα η πιο αποτυχημένη ομάδα της Ευρώπης, οικονομοτεχνικά μιλάω, έτσι, ναι, ναι, θα ακούει τα σκοριανά της. Θα ακούει το μεγαλείο των κλεμμένων πρωταθλημάτων και κυπέλων της, όχι μόνο να μην έχουμε τους μάχημους μέσα, και όλες τις γυναίκες μας να είναι. Εκεί πάντα ο Γαύρος θα προσκυνάει το μεγαλείο μιας ποδοσφαιρικής. Κοίταξε όμως, εδώ η Τούμπα, εγώ είμαι αντίθετος στην... Πώς το λένε, παιδί μου. Με τον Ολυμπιακό, κύριε Αυτό, που βλέπετε ότι υπάρχει μια. Δεν μπορώ να βλέπω στην Τούμπα γυναίκες ξανθιές με καλανά μάτια, με τα κινητά. Δεν μπορώ να το βλέπω. Αυτά βλέπετε, φωτορεπορτάζ από όλα. Έχω μείνει σε μια άλλη εποχή. Δεν γίνεται. Εντάξει, ναι, και εγώ ήμουν στις παρυφές αυτής της εποχής. Δύο πράγματα δεν μπορώ στην Τούμπα. Τη γυναίκα, άκουμε λίγο. Τη γυναίκα στην Τούμπα δεν την μπορώ. Και δεν μπορώ επίσης και αυτό που γίνεται. Με τα κόμματα που μαλώνουν οι δεξιοί παοξίδες με τους αριστερούς και τα λοιπά. Αυτό το κομμάτι, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Όταν ο ΠΑΟΚ είχε το Μανάβη και τον Νικόλα και αυτούς τους τρελούς όλους εκεί πέρα, η Τούμπα είχε και περισσότερο κόσμο και λόγω καθισμάτων που μπήκαν τώρα και τα λοιπά. Και είχε επίσης και μια ενιαία φωνή. Αυτή η ενιαία φωνή ήταν επικίνδυνη και για έξω από το ποδόσφαιρο καταστάσεις. Μπήκαν λοιπόν την Τούμπα και την κάνανε δεξιοί αριστεροί, μαύροι άσπροι κίτρινοι. Την κάνανε ένα πύργο της Βαβέλ. Η οντότητά της και η δύναμή της να πάει σε πάρα πολλά μικρά κομμάτια. Την κομματιάσανε πνευματικά την Τούμπα. Πάμε επόμενη γραμμή. Την Τούμπα από την περίοδο Πατατούδη το Πασόκ την κομμάτιασε πνευματικά.
έβαλε Χρυσαυγίτη Παόξι, δεξιό Παόξι, αριστερό Παόξι, μαύρο Παόξι, αλβανό Παόξι, ξέρω εγώ, κουλτουριάρι Παόξι. Και εκεί γίνεται ένα χαρμάτι βλαμάρας. Ο Παόξι πλέον δεν μπορεί ενιαία να πάει. Αυτό το φοβήθηκαν πάρα πολύ. Ήταν κίνημα αυτοί οι Παοξίδες. Αυτοί οι καρνίβαλοι Παοξίδες ήταν κίνημα. Και προσπαθήσανε εν μέρη να τους κάνουν σε πολλά κομμάτια. Επόμενη γραμμή. Ένα λεπτό. Θα μου δίνεις ό,τι πει ο Εμίλιος. Φκάζεις και προπόνηση με τον ουρολόγο μου εκεί το Φίστα. Καλός είναι. Ποδήλατο κάνει ή τζόγκινγκ. Ποδήλατο και βάρη. Αυτό είναι. Πάμε ένα λεπτό ακόμα. Ναι, έλα. Καλησπέρα, Ραπ. Καλώς τον. Λοιπόν, θέλω να πω μια κουβέντα για τον Γαύρο που πήρε πριν και απαιτούσε 60-40 στο Καραϊσκάκι. Απαιτούσε. Ναι, να κάνουν ομάδα να κερδίζουν για το 50-50 στο Καραϊσκάκι. Είδες, το αντιστρέφεις. Να ρίξει ο πρόεδρας λεφτά να κερδίζει και το 50-50. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα στο Καραϊσκάκι είχαμε άλλα νούμερα. Είχαμε 80-20 και 70-30. Και καθάρισε ο Ιβάν για αυτό, έτσι. Αυτό, έτσι, μπράβο. Να κάνουν ομάδα πλέον να κερδίζουν και το 50-50. Εμείς δεν λέμε να αδικούνται. Ναι. Αλλά 50-50 ναι. Και να κερδίζουν στα πολύ ίδια. Καλά, πολύ καλά. Έγινε, ρα, τα λέμε για. Λοιπόν, προλαβαίνω άλλο έναν ή πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. 2-31-0-90-90-90. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Τεστ άλλα δεν έχουμε. Κάνα διαγωνισμό, όχι έτσι. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, μουσικούλα. Τα λέμε σε λίγο, σε 3-4 λεπτά. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, ένοχος. Ναι, καλησπέρα, πάμε. Είναι και 38, έχουμε 20 λεπτά. 40, βολίδα να τους πάρουμε, έτσι. Εμίλιε, ωραία. Πάμε στον κόσμο, καλησπέρα. Ράπε, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Ωραία. Πρώτον, αυτόν εδώ τον Ολυμπιακό, εσύ που παίρνει και κλαίει συνέχεια, μην τον ξανακόψει τον κατευθείαν με το που το καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός. Αυτό τι είναι το δημοκρατικό ανοιχτό. Είναι... Ρεσί, δεν είναι δημοκρατία είναι αυτό. Εδώ ναι, ρίξαμε, εντάξει, συμφωνώ, εδώ κάναμε το πολυτεχνείο μας. Είχαμε τόσους νεκρούς για να έρθει η δημοκρατία στην Ελλάδα μας. Στα όρια της δημοκρατίας. Το έφερε τον πολιτισμό και τη δημοκρατία αυτή η χώρα. Η πολυδημοκρατία δεν κάνει καλό. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ πέρα. Τότε, στην πολυδημοκρατία. Τότε η πολυδημοκρατία, τότε καλά έκανε ο Πατακός και τους έστελνε στην εξορία τους κομμουνιστάς. Καλά έκανε. Δεν μπορούμε να πούμε σ' όλα ναι και δεν μπορούμε να πούμε σ' όλα όχι. Είσαι υπέρ της δημοκρατίας, κύριε, ή δεν είσαι. Ναι, ή λοιπόν, όχι. Είμαι υπέρ, είμαι. Τελείωσα τώρα. Εννοείται πως είμαι. Πάμε παρακάτω. Άστο να κλαίει. Λοιπόν, ωραία. Επειδή και εγώ είμαι Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέω ρε παιδί μου. Είναι ντροπή να βγαίνουμε να λέμε εμείς για διαιτησίες και τέτοια. Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην πεις. Όχι, ρε φίλε, γιατί να πω. Αφού έμαθες. Δηλαδή, αφού έμαθες. Άκουσε με λίγο. Με κλέβεις εσύ 20 χρόνια και τη μία χρονιά που σε έκλεψα εγώ θα πω ότι ρε το ραπ είναι κλέφτης. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Σωστά. Κοίταξε, ο καθένας από εμάς είναι άντρας, αλλά μετά όταν έρθει ο πιο άντρας γίνεται κότα. Λοιπόν, αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει στον κόσμο αν είναι μεγάλη ομάδα, τόσο μεγάλη να όσο λέει ότι είναι. Γάμα, θα να πρέπει λοιπόν ο Ολυμπιακός, χωρίς διαιτησία, χωρίς ΕΠΟ, χωρίς να πούμε φίλους, χωρίς κέρκυρες και χωρίς καλονές, να πάρει με το λεμονί το πρωτάθλημα. Αυτό αν το πάρει το πρωτάθλημα, θα βγει ο λεμονής, θα λέει στα εγγόνια του ότι είναι το πρωτάθλημα με τη μεγαλύτερη αξία. Κατάλαβες. Αυτή περιμένουν ναι, να η μαγιά του Ολυμπιακού, θα είναι όταν είναι από πίσω. Όταν έχει κόντρα τον Τσίπρα, όταν έχει κόντρα τον διαιτητή, με τον προπονητή αυτό που έχει και με αυτό το μπάτζετ να πάρει το πρωτάθλημα. Τότε θα δείξει τι μεγάλη ομάδα είναι. Όχι με τις πλάτες του Κουλανδρή, του Κόκαλη και του Μαρινάκη στα καλά. Στα στραβά μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Εκεί αφανεί. Βρε μαζί σου συμφωνώ, απλά έχει κόλο. Με πειράζει εμένα. Έχει κόλο να πάρει πρωτάθλημα και να έχω εγώ τους διαιτητές, ας πούμε. Αυτό άμα το κάνει θα είναι μαγιά του. Μπράβο του. Εμένα ξέρεις τι με πειράζει, ραπ. Θα βγω και θα πω ότι μπράβο τον Ολυμπιακό που πήρε φέτος το πρωτάθλημα. Και αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ θέλει αυτοκτονία.
φέτος. Ναι, ρε, μαζί σου. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι όταν το λες τώρα ότι έδρα δεν έχεις, είναι ο Ντουντούκας εκεί. Σε λέει, μια Ντουντούκα κάνει. Είναι. Ρε φίλε, έτσι είναι. Πρέπει λίγο να μην βλέπουμε το δέντρο, το δάσος όλο να δούμε. Αυτούς εδώ τι τους ποτίζουν και τα λένε αυτά, μπορεί να μου πεις. Θα σου πω και το άλλο. Πού είστε ρε Ολυμπιακός, δεν έχει οχτάρια, δεκάρι. Μάλιστα. Δεν έχει τίποτα φέτος. Ναι. Κωστή, τίποτα πολύ. Να πάει λοιπόν. Η μόνη σωστή μεταγραφή είναι λοιπόν αυτός που ήρθε ο τερματοφύλακας, τίποτα άλλο. Να πάει λοιπόν ο Βρουτόταυρος και να πάρει τέσσερις παιχταράδες, όχι τον Τωροσίδη 32 χρονών σαν τον Βιερίνη Αγέρο. Να πάει να πάρει έναν Τωροσίδη 25 χρονών. Να σε ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσει για να μην κρατάω και τη γραμμή. Έτσι θα κρυθεί. Γιατί ο Βρουτόταυρος τώρα αυτές τις μέρες θα περάσει από λαϊκό δικαστήριο Ανατολικής Θράκης 10. Θα τον περάσει από πριον ο Κορδέλα. Και ας ψηφίσει ο κόσμος. Να μην βγει. Εγώ εύχομαι να μην βγει. Να το περάσει και να μείνει μέσα. Να μην βγει. Ναι. Εντάξει. Αλήθεια στο λέω. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει λίγο να ξυπνήσουμε. Λίγο και την αδικία να καταλαβαίνουμε. Έφυγες. Να μην κάνουμε τα στραβά. Έφυγες. Δεν μπορώ να ακούω κλάματα γενικώς. Δεν μπορώ να ακούω γρίνια. Δεν μπορώ τους τοξικούς. Είχα τους παοξίδες τοξικότητα. Έχω τώρα τον Καράπαπα. Δεν μπορώ τους τοξικούς. Στη ζωή πρέπει να παίρνουμε τη ζωή όπως είναι. Όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Να την προσπαθήσουμε να τη φτιάξουμε εκεί που θέλουμε, αλλά όχι να είμαστε ονειροπόλοι και επειδή το όνειρο θα είναι μη πραγματοποιήσιμο, να φωνάζουμε και να κλαίμε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Δεν λέει να πιάσει καμιά 4 βαθμούς κάτω από το 0 να γουστάρουμε να πούμε. δίκιο έχεις. Λοιπόν, πήρα να πω λίγο την άποψή μου σχέση με αυτά που ακούστηκαν πριν. Ναι. Θέλω να πω ότι φέτος βλέπω να το παίρνει η ΑΕΚ όπως έχουν τώρα τα πράγματα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερους φίλους. Η ΑΕΚ βλέπω, Ολυμπιακό δεύτερο, τρίτο ατρόμητο, τέταρτο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα θα βγει ένας ΠΑΟΞης, συγγνώμη, και θα πει καλά ρε, η Λεβαδιά δεν πέρασε η ΑΕΚ. Ναι, αλλά η Λεβαδιά έπαιξε τόσο σφιχτά και η Ξάνθη έπαιξε τόσο ανοιχτά. Δηλαδή ο βαθμός δυσκολίας της ΑΕΚ για να περάσει τη Λεβαδιά ήταν πολύ μεγαλύτερος από ότι ο βαθμός δυσκολίας να περάσει ο ΠΑΟΚ από την Ξάνθη. Okay. Εγώ τα λέω όπως τα βλέπω. Εντάξει, okay. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς φίλους φέτος. Εντάξει, έχει φίλους. Καλό διαφωνώ, είναι αυτό. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις. Αλλά δεν μας πούνε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι δεν έχουμε φίλους. Έχετε φίλους. Και καλούς φίλους. Ναι, ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αν δεν βγάλει το κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό, γιατί ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ έχει κόμπλεξ με τον Ολυμπιακό. Να του φύγει το κόμπλεξ, πρωτάθλημα δεν θα πάρετε ποτέ. Να το ξέρετε αυτό, όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή. Και να το πάρει η Άγγλε. Ή ο Αυτοκράτορας, ο Ολυμπιακός. Ο Αυτοκράτορ. Αυτοκράτορας, 44 πρωταθλήματα. Για την Ελλάδα λες, σωστό. Ναι, για την Ελλάδα, τι να πω. Για την Ευρώπη, εντάξει, δεν είμαστε στην τόσο Ευρώπη, πολύ ακόμα. Βρωμάει ποδαρίλα το ποδάρι σου, να πούμε. Και έχει φτιάκο πονίχη. Πώς? Βρωμάει ποδαρίλα το ποδάρι σου, λέω. Έχει κυρσού στα γόνατα από κάτω κτλ. Βρωμοκοπάει, σαπίλα. Γιατί? Γιατί πας στην Ευρώπη και σου κάνει έρωτα όλη η Ευρώπη. Τι γιατί? Πήγες κάνα τελικό κυπέλου UEFA, πήγες κάνα τελικό κυπέλου κυπελούχων, πήγες κάνα τελικό Champions League, ξέρεις κάνα τελικό πρωταθλητριών. Πού πήγε? Γιατί ποιος πήγε. Άρα τι αυτοκράτορας είσαι? Αυτοκράτορας Ελλάδας. Αυτοκράτορας Ελλάδας. Είσαι ο Τσίπρας πολιτικής. Εντάξει, καλά. Ποιος Τσίπρας πολιτικής? Στην Ευρώπη προχώρησες ποτέ? Ναι, ρε, πού να πάω στην Ευρώπη? Γι' αυτό λέω και εγώ, πού να πας? Τι αυτοκράτορας είσαι? Αυτοκράτορας και κατουράς το τσουκάλι, να πούμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ωραίος αυτοκράτορας είσαι. Μόλις βγεις από τη χώρα, αυτοκράτορας είσαι. Κάνεις παιχνίδια, όπως είπε και ο Πλιάκος το πρωί, ο στόχος είναι να χάσεις αξιοπρεπώς. Αυτός τέτοιος αυτοκράτορας είσαι. Ναι. Γεια σου, Χριστή. Καλώς τον. Τι είναι? Όλα με λιγάλα. Λοιπόν, ο άλλος έκανε πλάκα χθες ότι πήγαινα 10 χρόνια έβλεπε ο παπά ο Κάρης και γι' αυτό έχανε ο... Και δεν παραδέχθηκε ποτέ ότι η παράδοση του ΠΑΟΚ με τον Άρη ήταν σε γκολ φάουλ του Σαράφη πάνω στο Χριστίδη. Δεν το παραδέχθηκε το 73. Με τον κόλ του Κεραμιδά. Όχι ρε. Όταν έσπασε ο ΠΑΟΚ την παράδοση. Έσπασε. Εγώ να μου λες για το κύπελο, για τον πέναλτι που. Όχι ρε, κύπελο, το πρωτάθλημα ρε σου. Α, ναι. Τι έκανε φάουλο Σαράβη στο Χριστίδη επιθετικό. Σήμερα θα το ακυρώναν οι διαιτητές. Δεν ήταν κανονικό. Έτσι λοιπόν, έσπασε την παράδοση. Κοίταξε, Κώστα. Ναι. Ο Κράτσες
Για το crash test για τον ΠΑΟΚ, ναι, δεν ήταν το παιχνίδι με την Ξάντη, κατά τη γνώμη μου. Ποιο θα είναι? Με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Τέσσερα θα του βάλει. Μακάρι. Θα του αλλάξει τα μετρία, του πάρει το σκάλ. Ποιο Παναθηναϊκό? Θέλω να το δω. Δεν το δεις? Ναι, να το δω. Από το ΦΑ μέχρι το έγινε και απόσταση. Πιστεύεις ότι αυτός ο Παναθηναϊκός μέσα στην Τούμπα με 30.000 καρνίβαλους, με διαιτησία 51-49-50-50, με φορμανισμένο ΠΑΟΚ, θα έχει καμιά τύχη? Είναι ντέρμπι πάντα. Είναι ντέρμπι πάντα. Ναι. Και το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Το υπολογίζεις, εσύ είσαι πιο έμπειρος, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι ντέρμπι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός λέγανε ότι θα χάσει από την ΑΕΚ, θα χάσει από τον Ολυμπιακό, του κέρδισε και τους δύο. Ναι. Είναι ή δεν είναι έτσι? Ναι. Επομένως, δάσω πρώτα και μετά συζητάμε. Εντάξει. Good. Συμφωνείς? Ό,τι πεις. Εγώ δεν είσαι, ό,τι πω. Είσαι μεγαλύτερος και έχεις φυθεί περισσότερα, έχεις είναι παράγοντας, έζησες πιο πολύ μες στα γήπεδα, οφείλω να σεβαστώ. Ό,τι πω. Το παιχνίδι δεν είναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Σε ποια κατάσταση και να είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν πάει να είναι Παναθηναϊκός. Ναι. Γεια σου Κωστή. Εντάξει. Σεβαστή άποψη. Και έτσι πρέπει να το δει και ο ΠΑΟΚ. Άσε πώς το βλέπω εγώ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το δει όπως το βλέπει ο κύριος Κώστας. Πάμε στους τέσσερις τελευταίους. Καλημέρα. Εγώ. Εσύ φίλε. Γεια σου φίλε, Αϊκάρα, από Γερμανία σε παίρνω τηλέφωνο. Ποιο μέρος? Είμαι 100 χιλιόμετρα από το Αμβούργο, μια μικρή πόλη, Λίπστατ λέγεται. Τι κάνεις εκεί αγάπη γλυκιά? Εδώ δουλεύω, τι κάνω. Δουλεύεις. Από ποιο μέρος, από ποιο μέρος είσαι? Οικογένεια. Από ποιο μέρος είσαι? Η καταγωγή μου είναι από την Τρίπολη. Και έβγες Γερμανία. Στην Πελοπόννησο. Ωραίος. Ναι. Ωραίος. Αϊκάρα, θα πάρω πρωτάθλημα φέτος, φίλε. Υπερτερώ παντού. Ναι, αλλά δεν έχει τόσους φίλους όσο σου έχει ο ΠΑΟΚ. Ποιους φίλους έχει ο ΠΑΟΚ? Υπερτερό σε προπονητή και από ΠΑΟΚ και από Ολυμπιακό. Δεν αμφιβάλλω. Υπερτερό σε πρόεδρο ποδοσφαιρόφατσα και από ΠΑΟΚ και από Ολυμπιακό. Καλά, από ΠΑΟΚ αυτός δεν υπάρχει για ποδόσφαιρο. Δεν αμφιβάλλω. Ποιος θα με κόψει? Ο Σιδηρόπουλος. Και έχω και πιο ευνοϊκό πρόγραμμα στο δεύτερο γύρο. Ο Σιδηρόπουλος μπορεί να σε κόψει. Εκτός αν και εκεί, εκτός και αν και εκεί ο Σαββίδης πληρώνει για να κάνει ομάδα 10 και ο Μελισανίδης 2 και είναι καλύτερος ο Μελισανίδης στον αγωνιστικό χώρο. Με το ίδιο σκεπτικό μπορεί πάλι ο Σαββίδης να δώσει 10 για δημόσιες σχέσεις και ο Μελισανίδης 2 και να πάρει τις δημόσιες σχέσεις ο Μελισανίδης. Δεν ξέρω. Το θεωρώ ισχυρό αντίπαλο. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς το Under 20 το πρωτάθλημα, το ελληνικό, τις δεύτερες ομάδες. Κανένα πρωτάθλημα Under 20 δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω, όχι. Κανένα πρωτάθλημα, τα ταλεντάκια που έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν τα έχει καμία ομάδα στην Ελλάδα. Είδα αυτό τον παίχτη στην Καλυθέα που έκανε δύο γκολ, ξεχνάω το όνομά του, ένα πιτσιρικά 18 ετών. Ναι, Σιούσης. Κάπως έτσι. Πώς το λένε. Έκανε δύο κινήσεις και δύο τελειώματα που μου δείξαν ότι του καταλογίζω μεγάλο μέλλον. Έκανε και με τα δύο πόδια, ένα με το δεξί και ένα με το αριστερό. Ένα με το αριστερό, έκανε κίνηση προς τα μέσα. Στο ένα πήγε στην μία γωνία, στο άλλο την άλλη γωνία. Στην κλειστή, δηλαδή είχε δύο τελειώματα δοκάρι, δίπλα από το δοκάρι και δύο τρίπλες, δηλαδή απασφάλισε. Στο ένα σμέναν, στη μία με τα αριστερό την τρίπλα και την άλλη με το δεξί. Και λέω, αυτόν πρέπει να το δούμε. Πώς θα γίνει. Αυτόν πρέπει να το δούμε και ο πρόεδρος. Αν έχει και ο ΠΑΟΚ τέτοιους και τέτοιους, πρέπει να τους δούμε και αυτούς. Έτσι. Πρέπει να μας κάνει δύο μεταγραφές τώρα το χειμώνα. Βέβαια. Ένα γκολτζί για. Ναι. Τι? Ένα γκολτζί εννιαροδεκάρι και ένα αριστερό μπακχάφ θέλουμε. Κοίταξε φίλε, εσύ βάφτισες το Λιβάγια δεκάρι και σου βγαίνει ο Λιβάγια δεκάρι. Ο Μπακασέτας πρέπει να κόψει τις φλέβες του. Πάει ο Μπακασέτας από παίκτης. Δεν έχεις εξτρέμ. Να ξεκουράσει το Λάζαρο και από την άλλη μεριά πάλι δεν έχεις εξτρέμ. Θες λοιπόν δύο εξτρέμ η ΑΕΚ και ένα χαφ τρεις. Νομίζω. Από στόπερ, δεξί μπακ, αριστερό μπακ είσαι καλυμμένος νομίζω. Να είσαι καλά, για χαρά. Θα πάρεις Μασούντ όμως. Γιούσης λέγεται, από τη Σκιάθο είναι το παιδί, 99 μοντέλο. Τι λέω ρε, 99 γεννημένος. 18 χρονών παλικαράκι από τη Σκιάθο. Να το έχει γερό ο καλός Θεούλης του ποδοσφαίρου, έχει μεγάλο μέλλον.
Δύο κινήσεις που είδα εγώ, το παιδί, όπως και ο Λιμιός όταν τον πρώτο είδαμε, αυτός όμως έχει στα τελειώματα καλύτερος από το Λιμιό, ο Πιτσιρικάς. Μακάρι και ο Λιμιός να έχει βελτιώσει τα τελειώματά του. Πάμε τέσσερις από το τέλος. Έλα φίλε. Μιλήσουμε ρε. Ναι, να μιλήσουμε. Ρεπτόπουλες, ε. Εγώ με ρε. Άκουδε τώρα, χτες ο Παναθηναϊκός που βρήκε λεφτά και τους πλέρωσε. Ποιους πλέρωσε ρε φίλε. Τους παίκτες. Το είπε χτες, το γράφει η εφημερίδα. Το είπε η εφημερίδα. Ναι, το γράφει ότι εδώ 700.000 ο μάγκας. 800.000 ευρώ. 700. Ε, τι είναι 700.000 για να πάνε. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Ναι. Τώρα άστα θα σου πω και ένα άλλο. Ναι. Εσύ ρε μπαγκάς από μικρός ήσαν γουρσούζης, το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Θα σε πω γιατί δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Αλλά έχεις ένα καλό ελάττωμα. Αγαπούσες πολύ τα ζώα. Καλό ελάττωμα. Ναι, αγαπούσες τα ζώα, όχι τους ανθρώπους. Τα ζώα άλλο. Τα αγαπάω, ναι, τα αγαπάω. Ναι. Και ξέρεις ποιος είμαι. Ο παππούς είμαι 80διάρης. Και έχεις χαιρετισμούς από το δασιγέννη. Το Δήμο. Το Δήμο, είναι ο κουμπάρος μου. Τι κάνει αυτός ο σκύλος. Ε, καλά, τι να κάνει, γέρασε κι αυτός και εμένα. Πανόραμα μένει. Ναι, πανόραμα, στο Βιλαρίτσο. Στο Βιλαρίτσο, ε. Ναι. Ο Δήμος ήταν. Έχασα με την κουμπάρα μου, πέθανε η Μαρία. Πέθανε, θα σε γέννη γυναίκα, πέθανε. Τώρα έχει χρόνια. Πώς το κατάφερε και κάθισε στο πούλμαν δεξιό, θα σε γέννη. Μπράβο. Εσένα δικιά σου ζει. Τα ξέρεις, ε. Η δικιά σου ζει, εσένα. Όχι, εμένα πέθανε. Πώς κατορθώνετε ρε που εσείς και τις στέλνετε τις γυναίκες στα διάβαση. Να έρθω να σε βρω και να σε πω το κόβω. Δεν θέλω εγώ να πεθάνει η γυναίκα. Ε, τότε γιατί λες, για πώς, ρε παγκάτα. Μα είναι ρε φίλε τώρα και εσύ και ο δασυγέννης. Εσείς που πίνετε αίμα από βρικόλακα στο μάχη να πούμε. Μας ξέχασε ο Θεός. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι. Έτσι. Καλή ο Δήμος είναι πιο μεγάλος. Ο Δήμος είναι 85, 86. 85 είναι. Ναι, εγώ είμαι 82. Για καμιά γκόμε να πάτε τώρα που είστε ελεύθεροι και οι δύο. Αυτό δεν μπορώ να σου πω στο τηλέφωνο, αλλά άμα θα έρθω καμιά φορά θα σε πω. Να έρθεις όποτε γουστάρεις. Άντε, χάρηκα που σ' άκουσα. Εγώ χάρηκα στα 82 που και ακούω σ' τέτοια. Αυτό είναι ιδιαίτερο να το ξέρεις. Εντάξει, ρε, φιλιά. Για γαλάτα. Φιλιά. Ρε τους σκύλους, πεθάναν τις γυναίκες τους 5 χρόνια πριν. Ρε τα σκυλιά τα μαύρα. Πω το δασιγέννη. Δασιγέννιο λέγεται. Πω. Καλημέρα, ναι. Ναι, Κώστα, εγώ είμαι. Καθίσαν στο πούλμαν δεξιά. Πω. Και το φέρετρο έπαιρνε τη γυναίκα πάνω. Πω τους κερατάδες. Τι είναι αυτή εδώ ρε βρικόλακες είναι. Λέγε ρε φίλε. Σ' ακούμε φίλε. Τι έπαθε, πέθανε. Τι έπαθε. Πάμε επόμενος. Πάμε τελευταίος. Ναι. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι ο Γιώργος Ομπερίδης, από τη Γερμανία παίρνω. Από τη Γερμανία παίρνω, ναι. Ναι. Τι κάνεις Ραβ. Τι να κάνω. Καλά είσαι. Έλα, μια χαρά. Παοξής, έτσι. Εσύ είσαι Παοξής, εγώ δεν είμαι. Εγώ λέω Παοξής. Εσύ Παοξής και Πόντιος κιόλας. Πόντιος, αυτός που, εσύ που λες πάντα ότι αυτός το, να στείλω ένα Γεωργιανό, από τη Γεωργία γεννημένος είμαι. Α, μπράβο. Σωστός. Είσαι Γεωργιανός Παοξής. Γιατί έγινες Παοξής και δεν έγινες Αργιανός ή Ηρακλειδεύς. Γιατί δεν έγινα. Γιατί το Σαβίδι από κάτω τον ξέρω. Στάσου. Με είπε ότι να γίνεις Παοξής όταν θα έρθω λέει εκεί πέρα να τον πάρω τον Παοξή. Εσύ μίλησες με το Σαβίδι τον μπαμπά ή το γιο. Το γιο. Το μπαμπά ρε. Γιο. Το κοντό δεν τον ξέρεις να μιλήσεις μαζί του. Το κοντό που να ξέρω, όχι, τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς έκανε δουλειά στο μπαμπά. Ναι. Όπως εσύ έλεγες, μπαμπά. 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 Ωραίο είσαι, ρε φίλε. Σε παραδέχομαι, στην μπάλα είσαι, μπαλαντόρος είσαι. Τι λέει εσύ, πώς τα περνάς. Μια χαρά, ρε φίλε, εδώ στη Γερμανία. Μια, στο Γκόντελ με τον δουλεύω. Τι είναι αυτό. Μπετό φτιάχνεις, ρε. Παραγγείλεις αυτοκίνητα. Παραγγείλουν αυτοκίνητα και στο εργοστάσιο. Και πηγαίνουν στο εργοστάσιο. Έχει εργοστάσια η Γερμανία, έχει, ε. Γιατί εδώ εμείς δεν έχουμε. Δεν παραγμόν καφέδες, κάνουν και λουκάνικα εδώ πέρα. Γερμανία, δεν ξέρεις πέρα τι είναι η Γερμανία. Θέλω να μου τη ράτσα. Γερμανία, δεν ξέρω, φίλε, φτιάχνεις αυτοκίνητα, ε. Ε. Φτιάχνεις αυτοκίνητα εκεί. Όχι. Σου λέω είμαι μέσα στο μπετό. Μετά φτιάχνω μέσα στο παραγγείλω. Ας πούμε σπίτι φτιάχνεις έτσι. Και παραγγέλεις
να στείλεις, να σου φέρνει μπετό. Πού παίρνεις τηλέφωνο? Εγώ να παρακύλω από σένα μπετό εδώ στην Ελλάδα. Έχω τον κόκκινο για μπετό. Τι να το κάνω τον μπετό από τη Γερμανία το πέρα. Έχω ένα μπετό εγώ εδώ πέρα. Ακού μπετό. Ραπ, μάτι Παναγία, ένα κουβέντα να σου πω τώρα. Αυτόν τον κόκκινο, πώς τον αντέχεις σοβαρά, να είδα και θα σου πω το μυστικό. Όχι, ένα λεπτό λίγο. Όταν γελάει, τι σπαστικό γέλιο έχει ρε φίλε. Ποιος? Ο κόκκινος. Ο κόκκινος γελάει με την ψυχή του. Δηλαδή, πώς ρε παιδί μου, γελάει, δεν γελάει σαν τον Μπούζο, ψεύτικα. Δηλαδή, όχι, έχει, βγάζει την νικοτίνη από το πνευμόνι, βγάζει την πίσα, φωνάζει το λαρίκι του, παίρνει 30.000 στροφές. Το ευχαριστιέται το γέλιο. Εγώ όταν γελάει ο κόκκινος, πεθαίνω στο γέλιο, το βλέπω. Είναι φοβερός. Αλλά τώρα έχει τρεχάματα με κάτι νοσοκομεία, με κάτι αυτά. Οπότε δεν τον κολλάω σήμερα, αυτές τις μέρες είμαι προσεκτικός μαζί του, να ξέρεις. Εντάξει. Ωραίος, άντε ρε καλά, άντε. Χάρηκα βρελάτο. Φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Χιοργιανός, ο οποίος ζει στη Γερμανία, είναι παοξής και ακούει τι? Ακούει Αθλητικό Μετρόπολης. Αυτό είναι ευλογία, αυτό είναι επικοινωνία. Αυτό είναι επικοινωνία, γι' αυτό λέω εγώ είμαι κάτοικος γης. Όχι, είναι αφήγονοι ξένοι, όχι μαύρο θα πάρεις, όχι αυτό. Κάτοικος γης είσαι. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί ή κακοί. Όλοι οι άνθρωποι είναι τεμπέληδες ή εργατικοί. Δεν έχει Έλληνας, ξένος κτλ. Για μένα. Είδες ο Γεωργιανός, ο ΠΑΟΚ ενώνει. Πήρε τηλέφωνο, λέει ΠΑΟΚ είμαι. Γιατί έγινες ΠΑΟΚ? Για αυτό το λόγο. Τι σε τράβηξε και έγινες ΠΑΟΚ? Πώς έγινες? Το ρωτάς. Να μάθεις λεπτομέρειες. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Εμίλιε, πήγες προπόνηση σήμερα? Αύριο? Το απόγευμα? Αν δεις τον γιατρό, δώσ' το ένα φιλί από πέρα. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου, τρίτος ειδήσεων. Τι δυσάρεστο έχετε να πείτε, κυρία Μπίκου? Πέθανε κανένας? Όχι. Έτοιμος ήταν χθες να το πει το πείμα πώς το λένε? Ο τραγουδιστής, ρε, πώς το λένε? Ο Πανούσης. Έπαθε ένα έμφραγμα εκεί στα 63 την ώρα που. Σε σταθερή κατάσταση είναι. 63 είναι. Εντάξει. Θα τον χάναμε τον Πανούση. Τέλος πάντων, τη γλίτωσε ο Πανούσης. Τις δυσάρεστες ειδήσεις της ημέρας θα σας τις πει η κυρία Μπίγου, γιατί ευχάριστη είδηση δεν υπάρχει. Όπως λέει και ο Κόκκινος, από τα 100 στη ζωή τα 95. Υπάρχει τώρα? Τι, δίνει αύξηση ο Τσίπρας? Όχι, θα κάτσω να τις ακούσω. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου, θα είμαι ένα Καραλάκης που δεν θα ακούσουμε ποτέ τη φωνή αυτού του γραμμένου πλέον. Γιατί ο γραμμένος τώρα πάει και στα Sport DNA και σε αυτά και μιλάει. Δεν μιλάει στον Κανελάκη. Αλλά όταν θα τον αφήσουν με 200, πώς τα λένε, γιατί ήδη ξεκίνησε τις ιστορίες πώς το λένε, ο γραμμένος, ήδη το δικηγόρο του Κυρτζή κτλ. Σε καμιά τριετία, όλο και κάτι θα τον έχουν να τον καταμαρτυρήσουν. Μετά θα παίρνει τηλέφωνο τον Κανελάκη. Κύριε Κανελάκη, αν θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Οι κατηγορίες είναι ανυπόστατες. Παλέ ευχαρίστως θα πει. Μόλις πει πολύ ευχαρίστως ο Κανελάκης, θα του κάτσω μια γροθιά εγώ κάτω από το στομάχι. Θα του πω, μην το βγάλεις. Τώρα μην το βγάλεις, θα το πω, που σε έχει ανάγκη. Λοιπόν, τέλος, θα τα πούμε το βράδυ. Θα τα πούμε 8.30 ώρα στη Μαρμίτα. Ή στην Α ή στη Β, όλοι πάνε για τη Μαρμίτα. Εκτάκτο σήμερα 8.30 ώρα, γιατί χάλασε το κανάλι την Κυριακή. Δεν μπορέσαμε να το φτιάξουμε. Το φτιάξαν οι ειδικοί σήμερα, εχθές μάλλον. Το βράδυ 12 με 2 έχω το δικηγόρο το 40, το 40 με τη μυθολογία και την όλη θεματολογία. Έχει πολύ μεγάλο θέμα. Και οι ενημερωτικές εκπομπές, Κουλιανή, Πλιάκη, όλοι εδώ θα μείνετε.